κάθε βράδυ στο Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους των FM από τη Λαμία, από τις 10 έως τις 1. Ελάτε στην εκπομπή παρέα με τον Νίκο. Χωρίς κείμενα, χωρίς playlist. Μια εκπομπή ελεύθερου σχολιασμού για όλα όσα μας καίνε. Αν αγαπάτε το αληθινό ραδιόφωνο, αν βαρεθήκατε να ακούτε συνέχεια τα ίδια. Αν το ραδιόφωνο για σας σημαίνει ενημέρωση, επικοινωνία, διασκέδαση, μα κυρίως σεβασμό στον ακροατή, τότε ελάτε στην παρέα μας. Κάθε βράδυ το ταξίδι ξεκινά στις 10. Συντονιστείτε. Μια εσωτερική παραγωγή του Radio Rumeli News. Την ετοιμάζει και την παρουσιάζει για σας ο Νίκος Αμούρκας. Live. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική καλεσμένη, η οποία θα σας αφήσει άφωνη με την ποιότητα του λόγου της. Αλλά και την ελληνικότητά της, την ελληνικότητά της με όλη τη σημασία της λέξης. Χαρά Νικοπούλου, μια ηρωική δασκάλα, η οποία θα μας πει η ίδια την πορεία της. Χαρά η Νικοπούλου που δεν υπέκυψε επί μήνες στις πιέσεις του τουρκικού προξενείου Κομωτινής, μέχρι που υπέστη επίθεση και ξυλοδαρμό από μουσουλμάνο παρακρατικό, αποτελεί το πρόσωπο που επιλέξαμε να έχουμε στην εκπομπή μας σήμερα το βράδυ. Ποιο ήταν το έγκλημά της ώστε να αποτελέσει στόχο? Τόλμησε να επιτελέσει συνειδητά το έργο της ως Ελληνίδας δασκάλας. Χαράη Νικοπούλου ήταν δασκάλα στο Μέγα Δέριο, ένα μειονοτικό χωριό του Εύρου κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Μόλις διορίστηκε το 2004, επέλεξε να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε έναν τόπο που πραγματικά τη χρειαζόταν. Εγκαταστάθηκε εκεί με τον σύζυγό της και μάλιστα έγινε δημότης του Δήμου Ορφέα, όπου ανήκει το χωριό, το οποίο αριθμεί 1.200 κατοίκους. Μουσουλμάνους. Κάποιοι από αυτούς ενοχλήθηκαν όταν τα παιδιά τους άρχισαν να κάνουν παρέλαση στις εθνικές γιορτές με παρότρινση της δασκάλας. Μάλιστα, μερίδα μειονοτικών θέλησαν να τη διώξουν από το σχολείο, υποστηριζόμενοι και από τους δύο μειονοτικούς βουλευτές της Ξάνθης και της Ροδόπης, ύστερα από παρότρινση του ημάμι της περιοχής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Χαρά Νικοπούλου. Κυρία Νικοπούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ για τη ραδιοφωνική φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε για την καλή σας διάθεση να διαθέσετε τον χρόνο σας για να μας μιλήσετε, να κοσμήσετε με την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ. Είστε τώρα στην Αθήνα, δεν είστε πλέον στο μειονοτικό χωριό το Μέγα Δέριο, είστε κάπου αλλού? Πέστε μας πού είστε αυτή την περίοδο. Τα τελευταία δύο χρόνια έχω αποσπαστεί σε μέρος εκτός της Θράκης, πέρυσι στη Θεσσαλονίκη, φέτος στην Αθήνα, αλλά καλώς έχοντα των πραγμάτων από τον Ιούνιο επιστρέφω στη Θράκη, στο σχολείο της Θράκης. Πώς είναι η διαμονή σας στην Αθήνα? Όπως κάθε άλλο Έλληνα, ο οποίος μένει στην πρωτεύουσα και πληγώνεται από αυτά που βλέπει. Συμβαίνουν ιδιαίτερα και τις τελευταίες δύο ημέρες έχουν αρχίσει πάλι να συμβαίνουν επεισόδια στο κέντρο των Αθηνών, στο Σύνταγμα. Ακριβώς, ακριβώς. Ανθρώπους... Βλέπουμε ότι οι πολίτες πλέον κινητοποιούνται, βλέπουμε την αγανάκτηση κόσμου. Είναι καθημερινά τα προβλήματα και στο σχολείο τα βλέπουμε και με τους γονείς τα βλέπουμε. Και είμαστε και όλοι εμείς, όχι απλά θεατές, αλλά και μέρος όλης αυτής της κρίσης. Υπάρχει μια κακή ψυχολογία σε όλους μας. Δεν ξέρω αν εσείς την διακρίνετε. Σαφώς το πρώτο πράγμα που διαπιστώνω παντού πηγαίνοντας κυρίως το πρωί στο σχολείο είναι πρόσωπα σκυθροπά, σκεπτικά. Έχει φύγει το χαμόγελο από τον Έλληνα και όχι τόσο από την οικονομική κρίση όσο από την πνευματική κρίση που τα τελευταία χρόνια, ειδικά από τη δεκαετία του 80 και μετά, έχει φωλιάσει την ελληνική οικογένεια. Ξεκίνησα να λέω την ιστορία η οποία ξετυλίχθηκε στη Μακεδονία και είχε σαν κυρίαρχο πρόσωπο το πρόσωπό σας, άθελά σας βέβαια από ό,τι διαπιστώνω, διότι απλά προσπαθήσατε να κάνετε το λειτουργήμά σας, τη δουλειά σας ως δασκάλα σε ένα μειονοτικό χωριό στο Μέγα Δέριο, όπου εκεί είχατε περιπέτειες το 2000, εκεί διοριστήκατε και πήγατε μαζί με τον σύζυγό σας οικογενειακά, νομίζω, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, το 2004 διορίστηκα και ήμουν εκεί μέχρι το 2010. Άρα ήσασταν 6 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή πολύ μεγάλο διάστημα. Και υπάρχουν εκεί 1.200 κάτοικοι, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι στην πλειοψηφία τους.
Είναι Έλληνες πολίτες μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα και υπάρχουν και Έλληνες πολίτες τρεις χριστιανοί. Πήγατε λοιπόν το 2004 και από εκεί γίνατε ευρύτερα, δεν θα έλεγα διάσημη, αλλά γνωστή μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, από την επιμονή σας να μην μετακινηθείτε, μιας και βρεθήκατε μπροστά στο μάτι του κυκλώνα και της πολιτικής των Τούρκων στην περιοχή, αλλά και του κράτους ενδεχομένως εκείνη την περίοδο. Δεν ξέρω αν είναι η ίδια η πολιτική σήμερα. Για Έλληνες μιλάμε, έτσι δεν είναι? Για ελληνικό. Ακριβώς, Έλληνες πολίτες. Τους ήθελε εγκαταλελειμμένους και χωρίς ελληνική παιδεία. Έχω καταλάβει καλά? Λοιπόν, περίπου τοποθετείτε πιστεύω αρκετά σωστά, παρόλο που βρίσκεστε αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Όσο πιο απλά μπορώ, συγχωρέστε με, εσείς θα μας πείτε όσα εσείς θέλετε. Ναι. Γιατί η πρόσκλησή μου δεν έχει την έννοια της συνέντευξης ή της ανάκρισης, αλλά της κουβέντας με έναν άνθρωπο τον οποίο έτσι κι αλλιώς τον εκτιμώ έως τώρα από την εικόνα που έχω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πρέπει να τοποθετήσουμε τα πράγματα όμως λίγο πιο αφαιρετικά και λίγο έτσι να βγάλουμε αυτή τη λάμψη που κάποιοι άλλοι θέλουν να βάλουν. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα και κυρίως και μόνο είμαι δασκάλα. Και επειδή μας ακούνε και συνάδελφοι δάσκαλοι, δεν είναι ωραίο να ξεχωρίζουμε τους δασκάλους. Όλοι αυτή τη στιγμή οι δάσκαλοι έχουμε πάρει την Ελλάδα στους ώμους μας, κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά. Και δίνουμε πραγματικά την ψυχή μας για να κρατήσουμε το ελληνικό φως άσβεστο μέσα στα σπίτια. Πιστεύω πως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα κρατιέται ζωντανή κυρίως από τους Έλληνες δασκάλους. Έλληνες δάσκαλοι υπάρχουν πάρα πολλοί στη Θράκη, οι οποίοι και εκείνοι προσφέρουν. Στη Θράκη υπάρχουν μειονοτικά κυρίως σχολεία και υπάρχουν σαφώς και τα χριστιανικά. Τα μειονοτικά σχολεία λειτουργούν με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης. Το μισό πρόγραμμα είναι τουρκόγλωσσο και το υπόλοιπο πρόγραμμα είναι ελληνόγλωσσο. Είναι αρκετές οι δυσκολίες. Πρέπει να είσαι ένας έμπειρος δάσκαλος για να διδάξεις αυτά τα σχολεία, εφόσον η μητρική γλώσσα δεν είναι η ελληνική. Και πρέπει να γνωρίζεις πάρα πολύ καλά την νομοθεσία που διέπει αυτά τα σχολεία, έτσι ώστε να μην πέσεις άθελά σου σε ατοπήματα. Θα σας πω ότι εγώ δεν έκανα κάτι το ηρωικό και δεν το λέω από ταπεινοφροσύνη, το λέω συνέχεια ότι έκανα απλά το αυτονόητο. Ούτε είχα καμία διάθεση να με γνωρίσει κάποιος, ίσα-ίσα για να μην ασχολούνται μαζί μου πήγα εκεί πάνω. Και μετέφερα και την οικογένειά μου, γιατί πολύ απλά ήμασταν φυσιολάτρες και θέλαμε να ζήσουμε σε ένα μέρος στα βουνά, πιο έτσι παραδοσιακά. Κοντά στη φύση, κοντά στην ελληνική γεύση. Ακριβώς. Είχα και εγώ όπως και οι υπόλοιποι συγχωριανού μου τις κότες μου, τις κατσίκες μου, τον κήπο μου. Δεν έκανα κάτι το διαφορετικό, ό,τι έκαναν και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Μια χαρά. Και αυτό ονειρεύομαι να κάνω κάποια στιγμή και ξανά και πλέον, όχι απλά ονειρεύομαι, επιβάλλεται και με βάση την κρίση να έχουμε όλοι μας κάποιες άλλες διεξόδους, έτσι ώστε να μην μας χτυπήσει η κρίση στην τσέπη, για να είμαστε και λίγο πιο έτσι αξιοπρεπείς. Νομίζω ότι η αστιφιλία δεν έκανε και καλό σε αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι έβλαψε και αυτός, η αιμορραγία. Επειδή ήταν στη σκέψη μας αυτή η αστιφιλία και στην οτροπία μας, ξέρετε. Και η αιμορραγία των πιο ζωντανών κυττάρων της περιφέρειας. Πρώτα από επαρχία δεν μου αρέσει. Αλλά τη περιφέρεια τη είναι ορθότερο ο όρο, έτσι δεν είναι? Τη πατρίδα που είμαστε κι εμεί εδώ, πω φυλάμε θερμοπύλε και πω τα παιδιά μα πρέπει να τα κρατήσουμε στον τόπο μα για να μπορέσουν να έχουν δουλειέ εδώ, να αγαπάνε τον τόπο του. Τι ζωή και τι ποιότητα είναι αυτή να μαζεύονται 100 άνθρωποι πάνω σε ένα κτίριο, σαν ζώα και χειρότερα. Και μάλιστα να μην γνωρίζω ένα τον άλλον. Δηλαδή αποκτήνωση απόλυτη. Να μην γνωρίζει ούτε τον απέναντί σου, στην απέναντι πόρτα δηλαδή. Είναι θλιβερό. Ξέρετε, από το 1998 που είμαι δασκάλα, έχω πάει σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος και έχω υπηρετήσει. Θα σας πω ότι έχω υπηρετήσει και σε πόλεις, και στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Ότι οι χρονιές που θα μου μείνουν αξέχαστες ήταν αυτές που ήμουν σε χωριά. Ήταν οι πιο ανθρώπινες χρονιές. Οι χρονιές που πραγματικά μέσα στη φύση νιώθεις πιο αγνά, πιο απλά. Και δόξα τω Θεώ, η ελληνική περιφέρεια ακόμη κρατάει αυτή την αγνότητα. Όχι η πόλη, αλλά η περιφέρεια, τα χωριά μας. Έχετε, κυρία Νικοπούλου, πόσα παιδιά? Δεν έχω δικά μου παιδιά. Έχω τους μαθητές μου ως παιδιά προς το παρόν. Α, ωραία. Άρα λοιπόν είστε δύο φορές δασκάλα. Ευχαριστώ. Είστε δύο φορές. Πιστεύω πως είμαι μία, χρησιμοποιώ ένα πρωτότυπο όρο, άτεκνη μητέρα. Μπορεί να μην έχω τεκνοποίηση, αλλά είμαι γεμάτη παιδιά και είμαι πολύ ευτυχισμένη. Επιτρέψτε μου τον όρο, μάλλον είναι δόκιμος, δύο φορές δασκάλα. Δύο φορές δασκάλα και δύο φορές μάνα. Λοιπόν, πάτε λοιπόν το 2004 με τον σύντροφό σας, με όλη την καλή διάθεση και με μαχητικότητα, με ανιδιοτελή προσφορά και πολλές επιδόσεις πάνω στα μαθησιακά ζητήματα και προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσατε εκεί, σε ένα χωριό που προφανώς βρήκατε καμένη γη, δηλαδή βρήκατε μια κακή εκπαίδευση, ποιότητα εκπαιδεύσεως ελληνικής.
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσω έχοντας μια διάθεση να δείξω ότι πήγα εγώ και έφερα τα πάνω κάτω. Προσπαθήσατε όμως. Σίγουρα η αλλαγή ήταν μεγάλη, γιατί έφυγα από μια χριστιανική κοινωνία για να πάω να ζήσω σε μια μουσουλμανική κοινωνία. Να ζήσω σε ένα μέρος όπου δεν μιλούν ελληνικά. Να ζήσω σε ένα μέρος όπου οι γυναίκες δεν είναι ντυμένες ευρωπαϊκά, αλλά φορούν το φερετζέ. Να ζήσω σε ένα μέρος όπου 5 φορές την ημέρα ακούγεται το ημάμες και δεν χτυπάει ποτέ η καμπάνα στην εκκλησία. Να ζήσω σε ένα μέρος όπου είναι ο Εύρος και είναι ορεινή περιοχή και έχει πάρα πολύ κρύο. Ωστόσο, ξέρετε, όταν είμαστε νέοι, όλα αυτά τα βλέπουμε ως περιπέτεια. Θεώρησα λοιπόν ότι είναι μια ευκαιρία να ζήσω μια ωραία περιπέτεια μαζί με την οικογένειά μου και έτσι μεταφέρθηκα σε αυτό το χωριό. Σε επίπεδο εκπαιδευτικό, το σχολείο είχε πραγματικά πάρα πολλές ελλείψεις και διαπίστωσα, καθώς περνούσαν και οι μήνες στη σχολική, πως αυτές οι ελλείψεις ήταν εσκεμμένα στημένες, όχι μόνο στο δικό μας σχολείο και στα υπόλοιπα. Μάλιστα. Έτσι ώστε οι μουσουλμάνοι συνάδελφοι να προβάλλουν αυτά τα σχολεία ως εγκαταλελειμμένα από το ελληνικό κράτος για να καταφεύγουν στη Χάγη και στα υπόλοιπα δικαστήρια τα διεθνή και λοιπόν, καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λέτε λοιπόν ότι χρησιμοποιούνται αυτά τα μειονοτικά χωριά σαν επιχείρημα, η τουρκική πλευρά και όσοι εν πάση περιπτώσει την υπηρετούν να έχει ένα άλοθη που να το χρησιμοποιεί εναντίον της πατρίδας. Ακριβώς. Για να λέει ότι υπάρχει καταπιεσμένη Ακριβώς. τουρκική μειονότητα πλέον, όχι Ακριβώς. μουσουλμανική μόνο. Ξέρετε, είναι. Εσείς χαλάσατε λοιπόν, χαλάσατε τη μανέστρα από ό,τι φαίνεται, κάνοντας τη δουλειά σας απλώς. Έκανα απλά αυτό που όριζε ο νόμος. Ο νόμος ορίζει πως όσοι δάσκαλοι μετατεθούν σε αυτά τα σχολεία οφείλουν 12 μήνες το χρόνο και όχι μόνο τη σχολική περίοδο να μένουν εκεί πάνω. Γι' αυτό και έπαιρναν ένα επίδομα και το παίρναμε. Βέβαια, τώρα με την κρίση δεν το παίρνουν πια. Α, ναι. 400 ευρώ το μήνα και το καλοκαίρι για να είμαστε εκεί πάνω. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν. Λοιπόν, θεώρησα ότι δεν μπορώ από την φορολογία του Έλληνα πολίτη να παίρνω τα 400 ευρώ Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και να κάνω τις διακοπές μου στην υπόλοιπη Ελλάδα και απλά έμενα εκεί πάνω. Τώρα, αν αυτό το θεώρησαν κάποιοι άλλοι ηρωικό, δεν απευθύνομαι σε ανθρώπους που είναι. Βλέπουν το αυτονόητο ως ηρωικό. Κυρία Νικοπούλου, δεν είναι και εύκολο τώρα για. Παραδείγματος χάρη, εμάς που είμαστε εδώ στην κεντρική Ελλάδα, στη Λαμία. Έχετε έρθει ποτέ στη Ρούμελη? Ναι, ναι, έχω έρθει. Λοιπόν, έχετε και φίλους εδώ που σας αγαπάνε ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, για μας είναι λίγο δύσκολο να καταλάβουμε αυτή την εικόνα. Δηλαδή, να πάει ένας δάσκαλος σε ένα μειονοτικό χωριό, να ακούει τον ημάμι, να είναι όλοι στο μουσουλμάνι, οι μαθητές και οι κάτοικοι. Συν το ότι μιλούν και τα τουρκικά, συν το ότι έχουν και τουρκική συνείδηση πλέον, γιατί το προξενείο έχει εκτουρκίσει τελείως την περιοχή. Είναι εκτουρκισμένοι υπομάκοι, δυστυχώς πλέον. Η και πομάκι, βάλαμε και εμείς το χέρι μας. Δώστε μας, αν θέλετε, μία μικρή ανάλυση, αν έχετε τη διάθεση για τους πουμάκους, την τοποθέτησή σας. Να σας τους τοποθετήσω ιστορικά, κοιτάξτε. Με δύο λόγια, θα ήταν χρήσιμο για τους ακροατές μας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι παίζεται. Γιατί πολλοί ίσως δεν ξέρουν ότι οι Τουρκοί θέλουν να πάρουν τους πουμάκους σαν τουρκικό φύλο, ενώ είναι ελληνικό, καθώς εγώ γνωρίζω. Πιστεύω πως οι ακροατές σας που είναι πόντι θα μπορέσουν να νιώσουν πιο κοντά στους πουμάκους και θα σας εξηγήσω το γιατί. Όπως όλη την Ελλάδα, όλοι είμαστε Έλληνες πολίτες, αλλά έχουμε μία καταγωγή. Άλλος είναι Σαρακατσανέος, άλλος είναι Πόντιος, άλλος είναι Κρητικός, άλλος είναι Ηπειρώτης, εν πάση περιπτώσει. Έτσι και στη Θράκη υπάρχει φυλή των πουμάκων. Έλληνες, όχι απλά πολίτες, Έλληνες και στην καταγωγή. Ιστορικά τοποθετούνται ως οι απόμαχοι του στρατεύματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελείως διαφορετική κουλτούρα από τους Τούρκους. Η ενδυμασία τους παραπέμπει πολύ έντονα στην ενδυμασία του Πογονίου της Ηπείρου. Είναι άνθρωποι που έχουν γλώσσα η οποία δεν έχει καταγραφεί, δεν έχει δικό της αλφάβητο, έχει μόνο προφορική χρειά. Και τα τελευταία χρόνια έχει αρκετές σλαβόφωνες λέξεις μέσα στη διάλεκτό τους. Οι Πομάκοι λοιπόν εξισλαμίστηκαν βία, ενώ ήταν κάποτε χριστιανοί, με αποτέλεσμα σήμερα να κατοικούν στον ορεινό όγκο στα πομακοχώρια της Ξάντης κυρίως, και οι Πομάκοι που υπήρχαν κάποτε στη Ροδόπη και στον Εύρο εκτουρκίστηκαν πλήρως από το τουρκικό προξενείο. Δυστυχώς ως Ελλάδα κάναμε το εξής καταστροφικό. Ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να τους χαρίσουμε. Ναι, για ακριβώς. Το 1968 υπογράφηκε ένα πρωτόκολλο μορφωτικό, η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία το υπέγραψαν, σύμφωνα με το οποίο αναγνωρίσαμε ως επίσημη γλώσσα της μειονότητας που θα διδάσκεται μέσα στα σχολεία την τουρκική. Έτσι αγνοήσαμε τις τρεις φυλές στις οποίες μέσα αναπτύσσονται οι μουσουλμάνοι, δηλαδή την φυλή των Πομάκων, τη φυλή των Ρωμά και
ενδιαφερθήκαμε μόνο για τους τουρκογενείς, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ένα προξενείο στην Κομωτινή, το τουρκικό προξενείο, το οποίο θέλει να παρουσιάσει ως όλη τη μουσουλμανική μειονότητα ως τουρκική και να επιδιώκει την ανεξαρτοποίηση της Θράκης και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους που θα έχει ως μητέρα πατρίδα την Τουρκία. Αυτό το πιστεύετε είναι ένα αποκύγημα της φαντασίας κάποιων ή επειδή ζήσατε εσείς τα πράγματα από κοντά ότι είναι δυνατόν να υλοποιηθεί σαν σχέδιο ή υλοποιείται ή έχει υλοποιηθεί ή θα υλοποιηθεί? Κοιτάξτε, επειδή εμείς όλοι πλέον είμαστε αρκετά μακριά από τη Θράκη, την αίσθησή σας, βιώνουμε καθημερινά κάποια πράγματα. Όταν καθημερινά βλέπουμε Τούρκους βολευτές πάνω να επισκέπτονται τους ψευτομουφτίδες, τους μουφτίδες που η Τουρκία ορίζει ως επίσημους ιερείς στην περιοχή και δεν αναγνωρίζονται οι μουφτίδες που ορίζει το ελληνικό κράτος. Όταν υπάρχουν Έλληνες κατά τα άλλα βουλευτές μουσουλμάνοι, οι οποίοι αναφέρουν η Δυτική Θράκη είναι τουρκική, και όταν βλέπουμε πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκτουρκιστεί με διάφορους τρόπους, οικονομικούς κυρίως, ίσως να φέρονται τα πράγματα λίγο δύσκολα. Λέτε γιατί ήδη οι τουρκικές τράπεζες έχουν κάνει εδώ και καιρό. Και χρόνια. Η Ραντ Μπανκ είναι τουρκική τράπεζα που εδρεύει στην Κομωτινή και στην Ξάνθη. Έχουμε και παραδείγματα. Κάπου είχα διαβάσει, αν μου επιτρέπετε να σας διακόψω για λίγο, ναι, είχα διαβάσει ότι Έλληνας αξιωματικός είχε αναγκαστεί να πάει σε κάποιο blog στο διαδίκτυο, να πάει σε τουρκική τράπεζα εκεί για να με πολύ χαμηλό επιτόκιο να πάρει πράγματι. Είχε κάνει απλά την αρχή, ακολούθησαν και άλλοι συναδελφοί του. Αντιλαμβάνομαι. Υπάρχει λοιπόν μια ζωφερή κατάσταση που εξελίσσεται σε ολόκληρη την πατρίδα αυτή την ώρα, αλλά εσείς την γευτήκατε νωρίτερα, πολύ νωρίτερα, αυτή την απαξία και των Ελλήνων, γιατί είναι Έλληνες οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Ωστόσο, για να ολοκληρώσω λίγο τον ερμό μου, για να μην αφήσουμε κάποιες εντυπώσεις ή κάποιους να χαρούν από το προξενείο, εγώ σήμερα πιστεύω ακράδαντα πως όσο υπάρχει και ένας έστω θρακιώτης ελληνόψυχος στην περιοχή, η Θράκη δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί. Μην ξεχνάμε πως ο Έλληνας πάντα πολεμούσε μέχρι σε σχάτων, έστω και ένας ανέμενε. Οπότε αυτή η περιοχή όχι. Δεν θα χαριστεί σε κανέναν, γιατί η θρακική γη δεν είναι η γη του Κεμάλ, όπως θέλει το προξενείο να παρουσιάσει. Είναι η γη του Δημόκρητου, είναι η γη του Ορφέα, είναι η γη των Βυζαντινών μοναχών που είχαν γεμίσει επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το όρο Παπίκιο, το ψηλότερο βουνό της Ροδόπης. Έχετε κάνει και στην Θεσσαλονίκη, μου είπατε? Ναι, τρία χρόνια ήμουν δασκάλα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι και ο δήμαρχος ο Θεσσαλονίκης, ο οποίος θέλει να τιμήσει δέοντας τους γείτονες Τούρκους και την ιστορία τους, βάζοντας άγαλμά του και μάλα τα Τούρκ κλπ. Λέτε ότι και αυτό είναι έτσι ένα folklore, ένα κερασάκι στην τούρτα όλου του πακέτου. Κοιτάξτε, γενικότερα, αν προσεγγίσουμε την πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα, θα δούμε πως κάνουμε τα πάντα για να αποδείξουμε πως το ελληνικό σύνταγμα δεν είναι ορκισμένο στο όνομα της Αγίας και Ομοσίου και Διαιρέτου Τριάδος, που στην πραγματικότητα είναι, αλλά κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να αποδείξουμε πως είναι γραμμένο και ορκισμένο πάνω στο Κοράνι. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Ο κάθε δήμαρχος είναι ελεύθερος να κάνει οτιδήποτε. Εμείς οι Έλληνες όμως στην πραγματικότητα, οι απλοί πολίτες, πρέπει να δούμε τι πραγματικά κάνουμε την ώρα που ψηφίζουμε εκείνο το χαρτάκι, τι πραγματικά αποφασίζει, και να φροντίσουμε την επόμενη φορά να μην τόσο άκρητα ψηφίζουμε κάποιους ανθρώπους. Μιλώ γενικά. Εκεί λοιπόν στο χωριό που πήγατε, το μειονοτικό, το Μέγα Δέρεο, προσπαθήσατε λοιπόν να κάνετε τη δουλειά σας, και όχι μόνο αυτό, κάνατε και παραπάνω πράγματα εκτός του σχολείου, βοηθούσατε στην εκπαίδευση των παιδιών που είχαν ανάγκη. Διαπίστωσα πως δεν έφταναν τα 2,45 λεπτά που μου έδιναν την ημέρα για ελληνομάθεια των παιδιών, και επειδή έμενα, όπως σας είπα και πριν, στο χωριό, αποφάσισα να φτιάξω δύο τμήματα ελληνικών, παράδοσης ελληνικών μαθημάτων. Πήρα άδεια από το Υπουργείο, γιατί ήταν δωρεάν τα μαθήματα και ήθελα να μου παραχωρήσουν το χώρο στο σχολείο, και έφτιαξα δύο τμήματα, ένα ενηλίκων για τις μητέρες και τους γονείς των παιδιών που ήθελαν να μάθουν ελληνικά, γιατί ειδικά οι μητέρες, επειδή είναι ισλαμική κοινωνία, δεν βγαίνουν από το σπίτι και δεν ήξεραν καθόλου ελληνικά. Και ένα τμήμα για τα μικρά παιδιά, για ενισχυτική διδασκαλία. Οργανώσατε και χοροδία, από ό,τι διαβάζω, για το ιστορικό. Με το ακορντεόν που έπαιζα, φτιάξαμε και μια παιδική χοροδία, η οποία είχε φτάσει στο σημείο το 2005-2006. Μας είχαν καλέσει το Υπουργείο Παιδείας στην Θεσσαλονίκη και είχαμε δώσει μια παράσταση. Και βραβεύτηκε αυτή από το Υπουργείο. Ναι, είχε βραβευτεί από το Υπουργείο Παιδείας, και μέσω μιας εφημερίδας που είχαμε γράψει, είχαμε πάρει το πρώτο βραβείο UNICEF πανευρωπαϊκά. Τα παιδιά είχαν γράψει μια εφημερίδα στην οποία αυτοπροσδιορίζονταν ως Έλληνες πομάκοι μουσουλμάνοι, οι οποίοι ήταν περήφανοι που κατοικούν στην Ελλάδα. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι τα παιδιά ελεύθερα αυτοπροσδιορίστηκαν. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό βήμα.
Ετοιμαστήκατε λοιπόν να πάτε με την χοροδία κάποια εκδρομή. Τι έγινε και άρχισε η σύγκρουση κάποιων με το πρόσωπό σας ανοιχτά πια, που έφτασε μέχρι το σημείο να υποστείτε και επίθεση και ξυλοδαρμό, νομίζω. Τα πρώτα 3 χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα μαθήματα άρχισαν να αποφέρουν κάποιους καρπούς. Δηλαδή, τα παιδιά άρχισαν σιγά σιγά να μιλάνε καλύτερα ελληνικά, οι γονείς να μαθαίνουν καλύτερα τα ελληνικά, να διοργανώνουμε κάποιες εκδρομές ημερήσιες σε ελληνικές πόλεις, και έτσι άρχισε να σπάει ένα κατεστημένο που δημιουργούσε το τουρκικό προξενείο, που ήθελε τους πομάκους να είναι απομονωμένοι στα χωριά τους, να μην έρχονται σε επαφή με τις ελληνικές πόλεις και να πηγαίνουν απλά στα παζάρια της Ανδριανούπολης και της Κεσάνης που ήταν απέναντι. Σιγά σιγά λοιπόν άρχισε αυτό το χωριό να αποκτά, μαζί με τη βοήθεια των υπόλοιπων συναδέλφων, το τονίζω, μια ελληνική χρειά, ελληνική συνείδηση, το αυτονόητο, έτσι όπως πρέπει και σε κάθε χωριό. Αρχίσαμε να κάνουμε παρελάσεις σε εθνικές γιορτές που πριν δεν γινόταν. Γινόταν απλές γιορτές μέσα στο σχολείο. Και σιγά σιγά το τονίζω πως οι γονείς κυρίως, αλλά και τα παιδιά, αποκτούσαν ελληνική συνείδηση. Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω το άρθρο που είχε γράψει το 2007 ένας μουσουλμάνος δημοσιογράφος της εφημερίδας Birlik της Μειονοτικής, ο κύριος Αμπουλαχίμ Ντεντέ. Έγραφε ότι έπρεπε να εκδιωχτώ από το Υπουργείο Παιδείας από την περιοχή, γιατί το χειρότερο πράγμα που κάνω ήταν το ότι τα παιδιά του Δερίου έφευγαν το πρωί από το σπίτι με τουρκική συνείδηση και εξαιτίας μου γυρίζαν από το σχολείο με ελληνική. Είναι γνωστός ο κύριος αυτός, ο συνάδελφος. Ναι, είναι πολύ γνωστός. Είναι πολύ γνωστός. Και είναι πάρα πολύ γνωστός. Είναι γνωστός, ναι. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτό το ζητούμενο, γιατί αυτή η δασκάλα τραβάει προς την αγκαλιά της Ελλάδας τα παιδιά και δημιουργεί έτσι πρόβλημα στο προξενείο. Για σταθείτε λίγο. Είπατε ότι ανάμεσα στα άλλα ότι δεν γινόταν ούτε παρελάσεις. Όχι, όχι, δεν γίνονταν παρέλαση. Με συγχωρείτε, αυτό δεν παραβιάζει το Σύνταγμα και τους νόμους, τις υποχρεώσεις? Μα γι' αυτό σας είπα ότι τα αυτονόητα προσπαθήσαμε αυτό... να έχουμε στο Δέριο. Δεν κάναμε κάποια επανάσταση τρομερή. Τα αυτονόητα ζητούσαμε. Δηλαδή... δεν είχαμε καν βιβλιοθήκες μέσα στις τάξεις. Να δώσω μια εικόνα. Δηλαδή, κάποιος που θα έφευγε τώρα εδώ από τη Ρούμελη και θα πήγαινε, ή ακόμα και σήμερα, μιλάμε για την ίδια εικόνα και σήμερα. Θα σας πω το εξής με περηφάνεια, θα σας το πω, ότι χάρη στις δασκάλες του Δερίου γίνεται πλέον, έχει κρατηθεί αυτό το έθιμο, όπως λένε οι ντόπιοι, να γίνεται παρέλαση, αλλά το Δέριο είναι το μοναδικό χωριό που γίνεται παρέλαση. Σε κανένα άλλο χωριό της περιοχής, ούτε στο Γέρικο, ούτε στο Γονικό, ούτε στο Σιδηροχώρι, δεν γίνονται πουθενά παρελάσεις. Δηλαδή, εκεί στην ουσία είναι σαν να μην πατάς ελληνικό έδαφος. Δηλαδή, ακριβώς, άμα πάει κάποιος από εμάς εδώ, τους αραείς εκεί, σε αυτά τα χωριά, θα πει: εδώ έχω περάσει άλλη χώρα. Μα δεν θα ξεχάσω ανθρώπους που ερχόταν κατά καιρούς από άλλους νομούς και μας έλεγαν πως νιώθουμε πως έχουμε περάσει τα σύνορα χωρίς διαβατήριο. Η ελληνική πολιτεία το επιλέγει αυτό, με την αδιαφορία και την περιθωριοποίηση. Εμείς οι ίδιοι φταίμε, αγαπητέ μου, που συμβαίνει αυτό το πράγμα στη Θράκη. Οι άλλοι συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια των 6 ετών που ήσασταν στο Μέγα Δέριο, στο μειονοτικό χωριό του Εύρου, σας στηρίζαν στην προσπάθεια? Θα σας πω το εξής. Πιστεύω πως στην υπόλοιπη σχολική μου σταδιοδρομία μέχρι και να συνταξιοδοτηθώ δεν θα ξαναευλογηθώ να έχω τέτοιους συναδέρφους. Δηλαδή, 6 χρόνια στο Δέριο γνώρισα συναδέρφους με κεφαλαίο το Σίγμα, πραγματικούς δασκάλους, 24χρονα κορίτσια αναπληρώτες που στάθηκαν δίπλα μου, ακόμη και μετά στις δίκες ερχόταν όλες ως μάρτυρες εναντίον του προξενείου. Με στήριξαν 100% και θεωρώ ότι είμαι ευλογημένη. Έχουμε κρατήσει επαφή, αλληλογραφούμε και είναι πλέον σχέσεις αδερφικές αυτές που έχουμε. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο να πέσατε θύμα ξυλοδαρμού και από εκεί καταλάβατε κι εσείς ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Ναι, και ο λόγος ήταν πολύ απλός για εκείνους, πολύ περίεργος για όλους εμάς. Είχε γίνει μια πρόσκληση στο σχολείο μας από την Ένωση Επιστημόνων Γυναικών Αθηνών να κατέβουμε μαζί με τη χοροδία και να δώσουμε μια παράσταση στην πρωτεύουσα πλέον της Ελλάδας, στην Αθήνα. Όπως καταλαβαίνετε όμως, το προξενείο δεν ήθελε να επιτρέψει κάτι τέτοιο, δεν ήθελε παιδιά της μειονότητας να κατέβουν στην πρωτεύουσα και να δουν τον Παρθενώνα, να δουν την Ελλάδα που τόσα χρόνια η δασκάλα τους μιλούσε. Έκαναν τα δύνατα δυνατά για να αποφευθεί αυτή η εκδρομή. Όταν όμως ήταν πως οι γονείς θέλησαν να στείλουν τα παιδιά, σκέφτηκαν να βάλουν τα μεγάλα μέσα και μέσα στο χώρο του σχολείου ξυλοκοπήθηκα, δεν μπορούσα να παίξω ακορντεόν, νοσηλεύτηκα. Από ποιον ξυλοκοπήθηκατε? Από ένα κάτοικο του Μεγάλου Δερίου. Γονέα? Γονέα ενός παιδιού, δεν ήταν μαθητή στη δική μου την τάξη, ήταν σε άλλη τάξη ο γιος του μαθητή. Η επίθεση αυτή ήταν απρόκλητη, δηλαδή έτσι στα καλά του καθομένου ήρθε και... Η αφορμή είχε εκ των υστέρων, βέβαια το καταλάβαμε, και αποδείχθηκε και στα δικαστήρια. Είχε σκηνοθετηθεί αρκετά καλά. Η σύζυγος του κυρίου του δράστη ήταν καθαρίστρια στο σχολείο και για 2 εβδομάδες δεν είχε καθαρίσει το σχολείο. Και όταν ζητήσαμε να τη κάνουμε μία επίπληξη, οι συνάδελφοι του Ελληνόγλωσσου Προγράμματος ζήτησαν να έρθει στο σχολείο. Δημιουργήθηκε ένα θέμα.
Κάποια στιγμή το απόγευμα που είχα εγώ με τη χοροδία πρόβα για να κατέβουμε στην Αθήνα, η κυρία ήρθε στο σχολείο, της έκανα μια σύσταση και θεώρησε πως την πρόσβαλε επειδή τη ζήτησε να καθαρίζει καλύτερα και έστειλε τον άντρα της στο σχολείο για να καθαρίσει, ας το πούμε λαϊκά, ανταυτής και έτσι έγινε το συμβάν. Μάλιστα. Έγινε λοιπόν το συμβάν. Τι έγινε, σταματήσατε την δραστηριότητά σας? Ακολούθησα όλα τα ένομα δικαιώματά μου, δηλαδή πήγα στο αστυνομικό τμήμα, κατέθεσα τη μήνυση, νοσηλεύτηκα, έχει πάρει τη δικαστική οδό πλέον, είναι τελεσίδικη απόφαση, καταδικάστηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Mm-hmm. Ξέρετε, σε αυτή την περιοχή, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν νόμοι, δεν είναι ζούγκλα, ούτε κανένας πρέπει να πάρει το νόμο στα χέρια του. Οφείλουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες να διεκδικούμε το δίκαιο μας μέσα από τους νόμους. Βεβαίως. Έκανα λοιπόν το αυτονόητο, απευθύνθηκα στην ελληνική δικαιοσύνη. Σας τονίζω ότι οι συνάδελφοι όλοι έρχονται ως μάρτυρες στα δικαστήρια. Και έτσι μέχρι στιγμής έχουμε θετικές εκβάσεις. Είναι σε εξέλιξη δηλαδή ακόμα η με το συγκεκριμένο κύριο όχι. Επειδή μετά από αυτό το συμβάν είχαμε μετά από 2 χρόνια ένα ακόμη θλιβερό συμβάν. Αυτή τη φορά οι τουρκικές εφημερίδες, οι μειονοτικές εφημερίδες, η Γκιουντέμ, η Μπυρλίκ και η Μιλέτ που κυκλοφορούν στη Θράκη, έγραψαν ένα ψευδές άρθρο με βάση το οποίο σε πρωτοσέλιδο που είχαν τη φωτογραφία μου απευθύνοντας τη μειονότητα λέγοντας πως έβαλα τα παιδιά του σχολείου να ζωγραφίσουν την τον εικόνα Αλάχ, του Αλάχ, ναι. Έτσι και καλούσαν κάθε μουσουλμάνο που θα με έβλεπε στον δρόμο να με τιμωρήσει παραδειγματικά ορίζοντας εναντίον μου τσιχάτ, δηλαδή ιερό πόλεμο. Καλούσε για λιντσάρισμα δηλαδή. Ακριβώς. Ξεκάθαρα. Ακολούθησα πάλι τα ένομα δικαιώματά μου και αυτή τη φορά όλοι μα όλοι οι δάσκαλοι ήρθαν στο πλευρό μου και ορκίστηκαν ένορκα πως κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί ποτέ στο σχολείο και αυτές οι εφημερίδες πρωτόδικα καταδικάστηκαν και τώρα είμαστε στο εφετείο. Εκδικάζονται υποθέσεις στο εφετείο. Σας στοχοποίησαν δηλαδή, γιατί διαβάζω ένα άρθρο που σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου η εφημερίδα Μιλιέτ καταδικάστηκε να πληρώσει 60.000 ευρώ. Ακριβώς. Σε εσάς, εξ των οποίων οι 30.000 ήταν τότε, διαβάζω 16 Δεκέμβρη του 2010, άμεσα καταβλητές και σε περίπτωση που δεν πληρωθεί το ποσό τιμωρείται ο Τζενγκίζ Ομέρ με 10 μήνες φυλάκιση. Ποια εξέλιξη είχε αυτή η πτυχή? Οι άνθρωποι του προξενείου είναι αρκετά έξυπνοι. Ούτως ή άλλως ξέρουμε πώς κινούνταν ή ξέραμε όλοι οι συνάδελφοι πως όταν έγιναν αυτές οι αγωγές δεν διεκδικούσαμε λεφτά. Την αποκατάσταση του ονόματος κυρίως του δικού μου επιδιώκαμε. Δεν φαίνονται περιουσιακά στοιχεία στις καταθέσεις τους. Εμείς σας ξαναλέω, αυτό που μας ενδιαφέρει ως δασκάλους είναι να αποδείξουμε ότι ούτε εγώ, ούτε και γενικότερα οι δάσκαλοι του ελληνόγλωσσου προγράμματος υπήρχε περίπτωση ποτέ να δώσουμε τέτοιες εργασίες που να ζητούν να ζωγραφιστεί ο Αλάχ. Δεν μας αφορά η θρησκεία των παιδιών. Τη σεβόμαστε, αλλά δεν ανακατευόμαστε στη θρησκεία τους. Έτσι. Η μία εφημερίδα ζήτησε συμβιβασμό και έγραψε ένα κείμενο στο οποίο δημόσια ζητούσε συγγνώμη όχι μόνο από μένα αλλά και από τα παιδιά του Δερίου που τα είχε αποκαλέσει Τουρκόπουλα και από το Υπουργείο που επειδή το είχε αποκαλέσει το σχολείο τουρκικό και δεχτήκαμε το συμβιβασμό επειδή ζήτησαν συγγνώμη γενικότερα. Πρέπει να καταλάβουν πως αυτές οι δίκες δεν γίνονται για χρήματα γιατί έχουν καλύψει τα πιθανότητα τους και χρήματα δεν έχουν στις καταθέσεις. Γίνεται για να αποδείξουμε και να δουν οι άνθρωποι μειονοτικοί πως όλα αυτά ήταν μια σκευωρία, τίποτα άλλο. Η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτό είναι πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι σας έχουν αναδείξει μέσα στη συνείδησή τους ως πρότυπο και δασκάλας και ως Ελληνίδας. Κυρίαρχα, γιατί δεν το ηθήκατε και γιατί δεν υποχωρήσατε στον όρκο τον οποίο δώσατε ως εκπαιδευτικός να πράξετε το καθήκον σας. Ίσως κάποιοι σας κατηγόρησαν και ως ακραία ή δεν ξέρω. Θα μας πείτε εσείς ο δικός σας προσδιορισμός, γιατί για μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα την περίοδο που περνάει η πατρίδα, την κρίσιμη που σπάει η ραχοκοκαλιά της. Κυρίαρχα έχει ξεκινήσει να γίνεται αυτό με την αποδόμηση της παιδείας εδώ και καιρό, των αξιών κλπ. Κλπ. Του σταματήματος της προσευχής στο σχολείο, του κατεβάσματος των σημαίων, του κατεβάσματος των ηρώων, του κατεβάσματος των Αγίων. Όλη η αποκαθήλωση, η πλήρες και ο αφελληνισμός νομίζω ότι είναι πλέον εμφανής και μάλλον είναι και εμφανής ο λόγος πια. Δηλαδή τώρα είναι ξεκάθαρο μπροστά σε όλα τα μάτια όλου του ελληνικού λαού τι έχει συμβεί και δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση. Το αποτέλεσμα είναι η οικονομική κρίση γιατί στοχεύουν ακριβώς να εξαφανίσουν κατά τη δική μου άποψη να εξαφανιστεί το ελληνικό στοιχείο εντελώς από εδώ για τους δικούς τους λόγους. Είστε απόλυτα δίκαιο σε όλα αυτά που λέτε. Ξέρετε όμως εμείς οι Έλληνες και ενώ τους ελληνόψυχους Έλληνες, όχι τους Έλληνες της ταυτότητας, πρέπει να δούμε αν έχουμε εξορίσει τον Έλληνα που κρύβουμε μέσα μας από την ψυχή μας. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Όσοι λοιπόν πιστεύουμε πως δεν τον έχουμε εξορίσει, πρέπει να ανοίξουμε τα βιβλία της ιστορίας και δεν εννοώ τα καινούργια βιβλία της ιστορίας. Ας πάρουμε την ιστορία του Παπαρηγόπουλου και ας τη μελετήσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι Έλληνες την έχουν στο σπίτι τους. Για να δούμε ιστορικά πώς αντιδρούσε σε κάθε πνευματική κρίση ο Έλληνας. Ο
Έλληνας ποτέ, αγαπητέ μου, δεν εξεγέρθηκε για οικονομικούς λόγους. Ούτε στην αρχαία Ελλάδα, ούτε το 1821, ούτε το 1940, ούτε με την ΕΟΚΑ στην Κύπρο, ο Έλληνας ποτέ δεν έκανε αγώνες για να αποτινάξει μια οικονομική κρίση. Έκανε πάντα αγώνες ελευθερίας. Σήμερα λοιπόν, αν γίνουν αγώνες επειδή υπάρχει οικονομική κρίση, αυτό δεν μας τιμά. Οφείλαμε ήδη να έχουμε ξεκινήσει μια πνευματική επανάσταση και έχουμε αργήσει 20 ολόκληρα χρόνια. Ας λοιπόν συνειδητοποιήσουμε πόσο έχουμε αργοπορήσει, ας μελετήσουμε την ιστορία για να μπορέσουμε να βγούμε και να διεκδικήσουμε την πνευματική ελευθερία που οι πρόγονοί μας την είχαν εξασφαλίσει. Λέτε λοιπόν ότι είναι κατάντια να κάνουμε αυτή την επανάσταση αλλαγής στην πατρίδα, της πορείας της, λόγω οικονομικής κρίσης. Δηλαδή είναι... Έτσι δεν είναι. Για σκεφτείτε το Κολοκοτρώνη σε αυτή τη στιγμή, αν μπορούσε να μας ακούσει. Είναι θλιβερό, λέτε. Τι θα του λέγαμε, ότι ξεσηκωνόμαστε επειδή παίρνουμε 500 ευρώ το μήνα, αυτό θα το απαντούσαμε. Πού πιστεύετε, αγαπητοί, ότι πρέπει να επικεντρωθεί ο ελληνικός λαός, κατά την άποψή σας, σε αυτή την περίοδο και άμεσα, για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατρακύλα? Γιατί πρόκειται για κατρακύλα χωρίς σταματημό. Φαίνεται ότι οδηγούμεθα ενδεχόμενα και σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Δεν θέλω να ούτε να τρομάξω, ούτε δεν το κάνω εγώ στο ραδιόφωνο εδώ και 21 ολόκληρα χρόνια. Προσπαθώ πάντα να είμαι επίοικης όσο μπορώ για να μην ταράζω, αν θέλετε, τον κόσμο. Απ' την άλλη όμως δεν μπορώ να μην πω ότι έχω και τον φόβο ακόμη και εμφύλιας σύραξης. Διότι η έλλειψη παιδείας, η ανέχεια, η λησμονιά της ιστορίας μας και η ανάδειξη του προσωπικού προβλήματος του καθενός μπορεί να οδηγήσει σε, ακόμα και σε εμφύλιο σπαράγμα. Το έχουμε ξαναδεί το έργο πολλές φορές και νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε και τους φόβους μου. Δεν ξέρω εσείς. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Πιστεύω πως ο Έλληνας σήμερα πρέπει να ξεκινήσει την επανάσταση μέσα από την οικογένειά του. Τι εννοώ? Η Ελληνίδα μητέρα να επιστρέψει στην οικογένειά της και σωματικά και πνευματικά και ηθικά, να αγκαλιάσει την οικογένειά της όπως έκανε τα παλιότερα χρόνια η κάθε Ελληνίδα μάνα, να στηρίξουμε αυτό το θεσμό της οικογένειας και να στηρίξουμε την οικογένεια με βάση τις αρχές του αρχαίου ελληνικού και ορθόδοξου πνεύματος που στήριζε 400 ολόκληρα χρόνια τους σκλαβωμένους Έλληνες. Ίσως αυτά να ακούγονται γενικά και ρομαντικά και να μην καταλαβαίνει κάποιος τι εννοώ. Θα το πω πολύ απλά. Ας συγκεντρώσουμε ξανά τα παιδιά μας μέσα στο σπίτι. Ας μαζευόμαστε συγκεκριμένη ώρα που όλοι μαζί στο ελληνικό τραπέζι το μεσημέρι θα τρώμε και ας απλοποιήσουμε το φαγητό μας. Το ευλογημένο ελληνικό φαγητό είναι το ψωμί και η ελιά. Η ευλογημένη ελιά. Ας μειώσουμε τις επιθυμίες και τις ανάγκες μας και έτσι δεν θα χρειαζόμαστε πλέον υλικά αγαθά, ούτε θα νιώθουμε τη στέρηση και την έλλειψή τους τόσο έντονη. Αν λοιπόν συμβούν σε πρώτο στάδιο αυτά τα πράγματα, στη συνέχεια, αν μελετήσουμε και τα κείμενα της ιστορίας μας και τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας μας και τα κείμενα των φιλοσόφων της αρχαίας Ελλάδος, είμαι σίγουρη πως θα γεμίσουμε φτερά στην ψυχή μας και θα μπορέσουμε να αναγεννηθούμε. Πιστεύετε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, οι νόμοι, το Σύνταγμα, η δημοκρατία μας γενικότερα, μετά την επίθεση αυτή των οικονομικών τρομοκρατών, λειτουργούν, υφίστανται? Νιώθετε ασφαλείς? Ποια είναι η εικόνα σας για την κατάσταση αυτή την ώρα στην πατρίδα? Εγώ θα σας απαντήσω... Καταλαβαίνω ότι η θέση σας, επειδή ακριβώς έχει εμπλακεί το όνομά σας με περίεργα σενάρια και πρακτορίστικα κόλπα πάνω στη Μακεδονία, πως δεν είναι εύκολο να απαντάτε σε όλου του είδους τις ερωτήσεις, όποια δεν θέλετε. Αντιθέτως, επειδή δεν ανήκω ούτε πράκτορας είμαι, ακριβώς, ούτε ανήκω όχι, σε λέω, κανένα κόμμα, είναι εύκολο να σας απαντήσω. Βρεθήκατε στο στόχος, είπα. Ναι, δύσκολο θα ήταν να σας απαντήσω αν ήμουν πολιτικός. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ τη ξύλινη γλώσσα των πολιτικών. Σας έχει γίνει. Σκάλα και πρέπει να με κατανοήσετε. Σας έχει γίνει καμιά τέτοια πρόταση? Δυστυχώς τα κόμματα βλέπουν τις προσπάθειες των απλών των δασκάλων ως μέσο για να μαζέψουν ψήφους. Ευτυχώς έχω ακόμη σώα στα σφρένας και δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική. Όχι, λέω αν έγινε στο παρελθόν. Ναι, και στο παρελθόν και στο παρόν, αλλά επιμένω και θα επιμένω, θα παραμείνω δασκάλα. Δεν θέλω να εμπλακώ με την πολιτική, δεν με αφορά. Να πω ότι είστε και κόρη του Προέδρου του Αριουπάγου, πρώην. Όχι, είναι επίτιμος πρόεδρος. Είναι επίτιμος πρόεδρος. Και παρόλα αυτά δεν χρησιμοποιήσατε τη δύναμη που θα μπορούσατε να έχετε για να έχετε μια καλύτερη θέση, μια πιο ήρεμη. Και πώς μετά όμως θα δίδασκα στους μαθητές μου ισονομία και ισοπολιτεία αν το έκανα αυτό? Ξέρετε, δεν σας απαντάω ρομαντικά, το εννοώ αυτό που σας ρωτάω. Πώς θα έκανα κάτι τέτοιο και μετά θα έμπαινα στην τάξη για να διδάξω το Σοκράτη? Πώς θα έκανα κάτι τέτοιο και θα έμπαινα στην τάξη για να διδάξω την πολιτεία του Πλάτωνα? Είμαστε δάσκαλοι ή δεν είμαστε? Δεν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ποτέ το όνομα του
ο πατέρα μου, γιατί πολύ απλά ο ίδιος ο πατέρας μου και η ίδια η μητέρα μου που είναι δασκάλα μου έχουν δώσει αυτές τις αρχές. Τις ισονομίας και τις ισοπολιτείας. Θα σας κάνω λοιπόν τώρα και μια, έτσι, να κάνουμε και μια δύσκολη ερώτηση. Οι δάσκαλοι πιστεύετε ότι αυτά τα τελευταία ιδιαίτερα 20-30 χρόνια πράξαν το καθήκον τους και φτάσαμε μέχρι εδώ? Μήπως, χωρίς να θέλω να ρίξω ενοχές και ευθύνες σε κανέναν, δεν είναι η δουλειά μου, αλλά μήπως και οι δάσκαλοι χαλαρώσαν, αφού είναι ο κορμός της συνείδησης του ελληνικού έθνους και κράτους, μήπως και οι ίδιοι δεν πράξαν σωστά, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια, πέραν πιστεύω των πολιτών? Πως μία μερίδα, όχι ολόκληρη, αλλά μία μερίδα αρκετά μεγάλη, όχι απλά δασκάλων, αλλά γενικότερα και της ηγεσίας του Υπουργείου, αλλά και των απλών φορέων της παιδείας, δηλαδή δασκάλων και καθηγητών, όχι απλά δεν έπραξαν το καθήκον τους, αλλά καταπάτησαν το ίδιο το Σύνταγμα, καταπάτησαν το άρθρο 16 και την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η οποία ορίζει πως τα ελληνικά σχολεία και οι φορείς της παιδείας οφείλουν να προάγουν και να παράγουν και να καλλιεργούν πνευματική, ηθική, θρησκευτική και εθνική συνείδηση. Καταπατώντας λοιπόν αυτό το άρθρο, το άρθρο 16 παράγραφος 2, φτάσαμε σε αυτό το σημείο σήμερα, στη λεγόμενη κρίση της παιδείας. Όχι, αγαπητέ μου, ξεκάθαρα σας απαντώ, όχι απλά δεν κάναμε το καθήκον μας, ήμασταν δημόσιοι πάλι που κοιτούσαμε το ρολόι στον καρπό να πάει η ώρα 1 και να φύγουμε από τις 12, παραποίησαμε την ιστορία και το δεχτήκαμε, δεν κάναμε ούτε μία ώρα απεργίας για τα κατάπτυστα βιβλία που μας έχουν δοθεί για να διδάσκουμε στα παιδιά. 100% η κρίση σήμερα, και η πολιτική και η αξιακή και η οικονομική, οφείλεται σε δασκάλους οι οποίοι είχαν πριν από 40 και 60 χρόνια τους σημερινούς πολιτικούς μαθητές και δεν τους δίδαξαν πως τιμιότερον απάντων είναι οι πατρίς. Σας το λέω ξεκάθαρα. Υπεράνω όλων οι πατρίς και υπεράνω τη ζωή σου η δόξα. Ακριβώς. Θυμάμαι ότι είχα δασκάλους λεβεντιές. Την ερώτηση δεν την έκανα για να απαξιώσω κάποιον, αλλά για να δούμε τις ευθύνες μας ο καθένας. Ακριβώς. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες, πρέπει όσο λίγο και αν είναι πικρό. Να αρχίσουμε να μετριόμαστε, γιατί ίσως δεν το περιμέναν οι περισσότεροι. Ο Μίκης ο Θεοδωράκης, ένα κομμάτι από την σύγχρονη ιστορία, ζωντανό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού λαού, είναι αυτός που από τα προηγούμενα Χριστούγεννα φωνάζει για έγερση πατριωτική. Το να φτάνουμε στο σημείο να ξεπερνάμε οι άνθρωποι του πνεύματος, ελάχιστοι, σαν τον Μίκη Θεοδωράκη, να ξεπερνάμε τα ιδεολογήματα και να αγγίζουμε την πραγματική καρδιά της ύπαρξής μας, που είναι η πατρίδα, σημαίνει ότι κάτι έχει φτάσει στα άκρα. Όχι μόνο τα οικονομικά. Ο κόσμος καταλαβαίνει την οικονομική κρίση, έτσι, το ψυγείο του, τις καθημερινές του ανάγκες. Σαν δασκάλα, αντιλαμβάνεστε πολύ πιο βαθιά. Και οι άνθρωποι του πνεύματος, οι οποίοι δεν ξέρω γιατί απουσιάζουν. Μόνο τόσοι λίγοι είναι οι άνθρωποι του πνεύματος σε αυτή τη χώρα. Και ο κύριος Καργάκος, τον είχα φιλοξενήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Το γνωρίζετε, νομίζω, γνωρίζετε το έργο του. Και προσωπικά τον γνωρίζω, είμαστε και φίλοι. Είναι ένας σπουδαίος δάσκαλος, θα έλεγα, του γένους, κατά την. Αν ήταν βέβαια εδώ παρόν και άκουγε, θα με μάλλον, γιατί είναι ταπεινός και ζεμνός. Αλλά νομίζω ότι είναι σπουδαίος. Ήταν από τις σπουδαιότερες κουβέντες που έκανα με πνευματικό άνθρωπο τα 21 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο. Όπως και η δικιά σας. Το Θεό έχει αναγνωριστεί και εν ζωή, είναι από τις λίγες περιπτώσεις. Όπως και η δικιά σας η παρουσία σήμερα με τιμά ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι πνευματικοί οι οποίοι σήμερα δεν μιλούν, θέλω να πιστεύω πως κάποια στιγμή θα σπάσουν αυτή τη σιωπή. Είμαι από τους ανθρώπους που είναι πάντα αισιόδοξοι και περιμένω πολλά από την πνευματική ηγεσία του τόπου. Δεν μιλάω για τους καθηγητές πανεπιστημίων, μιλάω για τους ακαδημαϊκούς, μιλάω για την Ακαδημία Αθηνών. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή αυτή η σιωπή θα σπάσει. Έχετε κάποια τέτοια αισιόδοξα μηνύματα? Γιατί να σας πω, από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, ο Γιάννης στέλνει την καλημέρα του, μας ακούει διαδικτυακά και λέει: Καλημέρα, τα σέβη μου στην Ελληνίδα ηρωίδα Εύγε, ακούω τη χαρά με ενδιαφέρον και σεβασμό στα λεγόμενά της. Έχετε κερδίσει το σεβασμό πολλών ανθρώπων γύρω σας και αυτό δεν είναι κακό να το αισθάνεστε, να το εισπράτετε. Ευχαριστώ θερμά. Στέλνω και εγώ την αγάπη μου σε αυτό το μακρινό μέρος της Αυστραλίας, τον Έλληνα που κατοικεί εκεί. Ξέρετε, η Ελλάδα, αν το καλώς σκεφτούμε, δεν έχει σύνορα, δεν έχει αρχή και δεν έχει τέλος. Όσο πιο νωρίς το συνειδητοποιήσουμε, τόσο περισσότερο θα αυξηθούν τα φτερά της ελπίδας και η αισιοδοξία που πρέπει να νιώθουμε σήμερα μέσα μας. Ξέρετε, δίδασκα προχθές στα παιδιά μου το τι σημαίνει η λέξη Ελλάδα. Ότι είναι δύο λέξεις μαζί, το ελ και το λας, το φως της γης, το φως της πέτρας. Και είδα τη λάμψη στα μάτια των παιδιών μου, των μαθητών μου, και είπα πως ναι, αυτά τα παιδιά είναι Ελληνόπουλα, γιατί υπάρχει ακόμη μέσα τους αυτό το φως. Κάθε λοιπόν Έλληνας που κατοικεί πάνω σε αυτόν τον πλανήτη οφείλει να κρατήσει αυτό το φως άσβηστο, ειδικά τώρα που φυσάει από παντού. Και είμαι αισιόδοξη πως θα συμβεί. Δεν θα το βάλουμε κάτω. Είμαστε πραγματικά απόγονοι και των αρχαίων Ελλήνων
και απόγονοι του 21 και όλων των αγωνιστών. Δεν υπάρχει περίπτωση να πτωηθούμε τώρα. Είμαι πραγματικά αισιόδοξη. Σας το λέω όχι για να τονώσω τους ακροατές. Το βιώνω καθημερινά. Είμαι αισιόδοξη. Δεν καθημερινά στη γειτονιά, δεν ξέρω σε ποια περιοχή δασκαλεύετε τώρα. Στην Αθήνα. Δεν στο σούπερ μάρκετ ή στο περίπτερο που πάτε, στο μπακάλι αριστερά-δεξιά, δεν ακούτε, δεν βλέπετε τον κόσμο που είναι πάρα πολύ πεσμένος, θυμωμένος και χαμένος, σαν να μην μπορεί να καταλάβει τι του έχει συμβεί, σαν να έχει φάει μια κεραμίδα στο κεφάλι. Αλήθεια, όλοι τόσο ανυποψίαστοι είμαστε ή κάτι συμβαίνει εδώ? Δηλαδή, δεν μπορεί να είμαστε τόσο ανυποψίαστοι όλοι. Θα σας πω μια λαϊκή έκφραση, αν μου την επιτρέπετε. Βεβαίως, βεβαίως. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή ακόμη και η λίπος, αγαπητέ μου. Γι' αυτό και δεν ξεσηκώνεται. Είναι πολύ λαϊκή η έκφραση και ο όρος, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όταν θα λιώσει και αυτό το εντός εισαγωγικών το λίπος, τότε θα αρχίσει να δαρακουνιέται. Η αισιοδοξία όμως για την οποία σας μίλησα πριν δεν έγκυται ούτε στον απελπισμένο Έλληνα της υπεραγοράς, ούτε στον απελπισμένο Έλληνα που δεν έχει να ψωνίσει στη λαϊκή. Την αισιοδοξία αυτή την αντλώ από τα μάτια των γονέων που έχω φέτος τα παιδιά τους μαθητές. Σε ποια περιοχή? Οι οποίοι όχι απλά είναι στην Καλλιθέα, είμαι δασκάλα, όχι απλά στέκονται δίπλα στα παιδιά τους, μα διαθέτουν έξτρα ώρες και εκείνοι, όπως και οι γονείς στο Δέριο, για να κάνουμε συνομιλίες στα απογεύματα και μου δείχνουν πως πραγματικά ένα σχολείο μπορεί να στηθεί και χωρίς ένα Υπουργείο Παιδείας, αρκεί να το θέλουν οι γονείς. Αυτή τη στιγμή γονείς και δάσκαλοι κρατάμε τα σχολεία ανοιχτά. Η καρδιά λοιπόν των γονιών και η καρδιά των δασκάλων κρατάνε την Ελλάδα όρθια. Ακριβώς. Η μερίδα των δασκάλων που είναι πραγματικά δάσκαλοι και όχι δημόσιοι υπάλληλοι και οι γονείς που στέκονται δίπλα σε αυτούς τους δασκάλους είναι αυτοί που κρατούν την Ελλάδα στα χέρια τους. Θέλετε να σας πω ένα περιστατικό έτσι για να σας χαλαρώσω λίγο? Αντιλαμβάνομαι ότι σας κούρασα. Όχι, είναι χαρά μου να μιλώ μαζί σας. Εάν αυτό συμβεί, παρακαλώ πολύ να μου το αναφέρετε. Απλά ακούω με πολύ γλυκύτητα τα λόγια σας βγάζουν και τρυφερότητα. Και έτσι με ερεθίσατε να θυμηθώ την πρώτη μου μέρα στο σχολείο. Ήμουνα γύρω στα 5,5 πριν πολλά χρόνια, μέσω της δικτατορίας. Και είχα μεγαλώσει, όπως αντιλαμβάνεστε, στη Λαμία, στα περίχωρά της, όπου ήταν τα χωράφια με τα στάχια και ελεύθερα εμείς παιδιά, φτωχά παιδιά. Η μητέρα μου μου δίστραγε, ο πατέρας μου τσαγκάρης. Κρασιάτης στην καταγωγή, γεννημένος στη Σμύρνη και 2 ετών έφυγε, πήγε στις προσφυγικές παράγκες στην Κοκκινιά και έκανε το τσαρδί του. Και μετά ήρθε και πατέρευσε τη μητέρα μου, έμεινε εδώ στη Λαμία. Εδώ λοιπόν την πρώτη μου είχα μεγαλώσει σαν κατσίκι, να το πω έτσι. Ανεβαίνοντας στις σικές της, στα χωράφια και στις σικές, να τρώω τα σίκα από τον ήλιο και τους καρπούς της πατρίδας αυτής. Να μεγαλωμένος με τη μυρωδιά από το φούρνο, το χειροποίητο με το ψωμί το ζυμωτό και το προηγούμενο χώμα το φθινόπωρο. Αυτές οι μυρωδιές είναι από τότε. Φυσιολογικές λοιπόν εικόνες που κάποτε υπήρχαν γενικότερα στην Ελλάδα, θέλω να πιστεύω ότι ακόμη υπάρχουν στην περιφέρεια. Ναι, νομίζω έχουν την ευτυχία. Ναι, τα περιφέρεια πάντα στην περιφέρεια είναι πιο ανέμελα, γιατί μπορούν να τρέξουν αυτό που περιγράφει. Παράδεισο. Παράδεισος. Ειδικά μας τα παιδιά εδώ στην πόλη πρέπει να περιμένουν το γονέα να τα παραλάβει από την πόρτα, γιατί υπάρχουν λαθρομετανάστες, υπάρχουν χίλιοι δυο κίνδυνοι. Έμαθαν να αγαπώνε, ήμασταν με ανοιχτές τις πόρτες τότε εδώ. Τώρα διπλοκλειδώνουμε. Και έμαθα να έχω επαφή με τα ζώα, να αγαπώ. Να αγαπώ τα ζώα και τους ανθρώπους. Στην πρώτη λοιπόν ήμουνα προσάρμοστος, να το πω. Ήμουνα πολύ ζωηρός και δεν ήθελα να πάω σχολείο. Μάλιστα είχα τύχει στην Ακαδημία Λαμίας, αν την έχετε ακουστά. Την πρώην Ακαδημία μας την πήραν, την Ακαδημία από εδώ. Είχα τύχει να πάω σε αυτό το, ήταν πρότυπο σχολείο και καινούριο τότε. Μόλις γενιαζόταν και ήταν 90, να το πω αριθμητικά, παιδιά πλουσίων οικογενειών. Η αφρόκρεμα της πόλης και ένα 10% κληρωτά από τα φτωχά παιδιά της πόλης. Εγώ λοιπόν κληρώθηκα μέσα στο 10%. Εκεί λοιπόν, πηγαίνοντας μέσα και βλέποντας εγώ όλα τα άλλα τα παιδιά να είναι καλοντυμένα και διαφορετικά εντελώς, με ένα μεγαλωμένο άλλο τρόπο, βρέθηκα σαν τη μήγα μέσα στο γάλα και δεν ήθελα με τίποτα. Έκλαιγα και δεν ήθελα με τίποτα να κάτσω σε αυτό το σχολείο. Εκεί λοιπόν η μητέρα μου ζήτησε τη βοήθεια από έναν δάσκαλο, συγχωρεμένο τώρα, από αυτούς τους
που εσείς είστε συνεχιστής, τον κύριο Πολύζο, ο οποίος με πλησίασε και μου λέει: «Εσύ είσαι ο Νικόλας?» Πόπα, λέω, κάποιος με ξέρει εδώ πέρα. Έκανε ταυτοποίηση ο δάσκαλος. Λέω: «Μάλιστα». Λέει: «Να σου πω, πάρε μια δραχμούλα». Μια δραχμούλα έκανε τότε το κουλούρι και πήγαινε να πάρεις ένα κουλουράκι και έλα να κάνουμε παρέα. Πριν ξεκινήσει το μάθημα. Πηγαίνω λοιπόν, παίρνω το κουλουράκι και επιστρέφω. Χαρούμενος είχα πάρει κάτι. Κάποιος με είχε προσέξει. Ήμουν και από μια οικογένεια που αργότερα χώρισε. Είχε προβλήματα. Αυτός το πιάσε, το τσίμπησε, δεν ξέρω πώς. Ναι, μου λέει, κάθε πρωί θα έρχεσαι και θα μου ζητάς μια δραχμούλα για να πηγαίνεις να παίρνεις το κουλουράκι σου. Ναι, ναι, λέω. Έφυγα. Εγώ πήρα και το αφράτο το κουλουράκι. Πού να βρούμε αφράτο κουλουράκι τότε? Ήταν το σκληρόσιμο το ψωμί που όλη την εβδομάδα τρώγαμε από αυτό και την επόμενη μέρα σκλήρινε και έπρεπε να το βρέχουμε για να το τρώμε. Λοιπόν, να μην σας θα πολύ λόγο, πέρασα ένα εξάμηνο έτσι, προσαρμόστηκα και έτσι ξεκίνησα το σχολείο. Κάποια στιγμή όμως ο δάσκαλος ξέχασε να μου δώσει ένα πρωινό να μου δώσει τη δραχμούλα. Πάω λοιπόν και το βουτάω από το πόδι στο διάλειμμα και το τραβάω το παντελόνι και του λέω: «Δάσκαλε, το κουλούρι». Λοιπόν, «Οχ, με συγχωρείς Νικόλα μου», μου λέει, και αμέσως επιβράβευσε το πιτσιρικά με αυτή τη δραχμούλα. Και αν εγώ οφείλω. Συγγνώμη. Ναι. Εάν λοιπόν οφείλω την παρουσία μου εδώ και με ακούτε, το οφείλω σε αυτόν τον δάσκαλο, ο οποίος μου έδειξε την αγάπη του. Καταλαβαίνω και πιστεύω πως είναι και το καλύτερο μνημόσυνο για την ψυχή αυτού του δασκάλου να αναφέρουμε αυτή την ιστορία. Και πιστεύω πως σήμερα τέτοιες ιστορίες αναβιώνουν σε πολλά ελληνικά σχολεία, ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπου τα παιδιά πεινούν πραγματικά. Θα έχετε διαβάσει για τα παιδιά που λιποθυμούν στα διαλύματα. Πέστε μας την εικόνα που έχετε, αν θέλετε. Υπάρχει πραγματικά πρόβλημα και στο δικό μας το σχολείο. Υπάρχουν συγγνώμη παιδιά για... που δεν έχουν φαγητό και αναγκαζόμαστε και τους παίρνουμε κάτι πρόχειρο από το κηλικείο και συνεισφέρουμε όσο μπορούμε κι εμείς με τον πενιχρό μας μισθό, στο να φάνε αυτό το κουλουράκι που τρώγατε κι εσείς, να το διαθέτουμε κι εμείς αυτά τα παιδιά. Υπάρχει μεγάλο θέμα, ιδίως τα παιδιά των πόλεων έχουν πρόβλημα ακόμη και στο να προσεγγίσουν έστω και ένα κουλουράκι. Μιλήσατε και για το πρόβλημα των λαθρομεταναστών και για την στέρηση την οικονομική που ήδη αρχίζει να φαίνεται στα σχολιά, γιατί μπορεί εξωτερικά ο Έλληνας είναι και αξιοπρεπής, δεν δείχνει στο γειτονά του το τι συμβαίνει μέσα, κλείνει το πρόβλημά του μέσα εσωτερικά. Και, αλλά εσείς το βλέπετε. Το βλέπουμε, γιατί όταν στο διάλειμμα τα παιδάκια βγάζουν το τάπερ για να φάνε, υπάρχουν κάποια παιδιά που έρχονται σιγά σιγά και λένε: «Κυρία, δεν έχω φαγητό, δεν μου έβαλε η μητέρα μου κάτι». Και όταν αυτό επαναλαμβάνεται συνέχεια, καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι λόγοι. Οπότε φροντίζουμε να εξασφαλίσουμε έστω ένα απλό κουλουράκι στα παιδιά αυτά. Το κάνουν όλοι οι συνάδελφοι. Το έχω ακούσει από πάρα πολλούς συναδέλφους από διαφορετικά σχολεία. Και γι' αυτό και σας είπα πριν πως αυτή η ιστορία αναβιώνεται πλέον σήμερα σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Ποια πρέπει να είναι η αντίδρασή μας, τι πρέπει να γίνει με αυτό, τι βλέπετε να συμβαίνει? Αυτό είναι τραγικό. Βλέπουμε ανθρώπους να αρχίσουν να αυτοκτονούν δημόσια, παιδιά να λιποθυμούν και να πέφτουν, τράπεζες να μαδάνε τον κόσμο και να του παίρνουν τα σπίτια και να τον πετάνε στον δρόμο. Αποδόμηση σε όλο το μεγαλείο μιας χώρας που πριν από λίγα χρόνια δεν υποπτευόταν την παγίδα η οποία στείνεται, εξυφαίνεται στην πλάτη της. Γιατί θεωρώ ότι δολίως δεν πιστεύω να συμφωνείτε με τους πολιτικούς που μιλάνε για τη συλλογική ευθύνη. Η συλλογική ευθύνη νομίζω ότι είναι φασισμός πόλητος και δεν είναι και δίκαιος. Δεν είναι δίκαιη η κατανομή των ευθυνών. Θα σας πω ότι πρέπει να κάνουμε την αρχή, πάλι θα σας πω το ίδιο, μέσα από την οικογένεια. Δηλαδή το πρώτο βήμα της εκπαίδευσής μας στο να επιβιώσουμε και να βγούμε νικητές από την κρίση και την πνευματική και την οικονομική είναι αυτό που λέω και στους γονείς φέτος που έχω στο σχολείο. Δηλαδή μία μέρα που δεν θα είναι ούτε Τετάρτη ούτε Παρασκευή αλλά θα είναι Κυριακή, συμβουλεύω στους ακροατές σας να στρώσουν το καλό τους στο τραπέζι, στην τραπεζαρία του σαλονιού, να βάλουν το καλό τους στο τραπεζομάντιλο, να μαζευτεί όλη η οικογένεια και στο καλό των σερβίτσικα των πιάτων τους να στρώσουν ψωμί, ζυμωτό και ελιές και να γευματίσουν το ελληνικό αυτό γεύμα που ανέκαθε συντηρούσε την ελληνική οικογένεια. Όσο και αν φαίνεται πολύ απλό ως γεύμα, πρέπει να περάσουμε στα παιδιά μας το μήνυμα πως η ελιά και το ψωμί μεγάλωσε γενιές Ελλήνων και αν αυτό το κάνουμε σε γιορτινό κλίμα, όταν ακόμη θα είναι γεμάτα τα μπάρια μας από φαγητά, όταν σε λίγους μήνες πραγματικά δεν θα έχουμε κάτι άλλο για να φάμε και θα έχουμε πάλι ψωμί και ελιά, τα παιδιά δεν θα καταλάβουν τη διαφορά, οπότε δεν θα νιώθουν ότι είναι ταπεινωμένα οικονομικά. Ας λοιπόν ξεκινήσουμε κάνοντας αυτή την αλλαγή. Να μειώσουμε, όπως σας είπα και πριν, τις επιθυμίες μας. Σε επόμενο στάδιο, ας κινηθούμε σε επίπεδο αλληλεγγύης. Ας ανοίξουμε λίγο περισσότερο την πόρτα στο διπλανό μας, στο γειτονά μας, ας το ρωτήσουμε
αν έχει ανάγκη, να του προσφέρουμε ένα πιάτο φαγητό, να του προσφέρουμε λίγα ξύλα για τη σόμπα του. Η αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών θα είναι αυτή που θα μας βγάλει από την κρίση. Μην περιμένουμε από το κράτος που δεν υφίσταται πλέον. Μην περιμένουμε από υπηρεσίες να σταθούν δίπλα μας, όταν πλέον τα πάντα τροϊοκρατούνται. Έτσι, καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν λέω τροϊοκρατούνται. Είναι τα πάντα μεθοδευμένα έτσι ώστε να υπάρχει η τρόικα και τα μπλοκάρια της παντού. Η αλληλεγγύη λοιπόν θα μας βγάλει από την κρίση. Η αλληλεγγύη, η οποία είναι μια από τις αρετές τις οποίες χάσαμε στην πορεία για κάποιους λόγους. Ακριβώς. Αν μας περισσεύει έστω και ένα πακέτο μακαρόνια, ένα πακέτο ρύζι, είναι κρίμα να το κρατάμε στο ντουλάπι μας σήμερα. Θεωρείτε... Αύριο ο Θεός θα μας δώσει ένα ακόμη πακέτο. Σήμερα λοιπόν ας το μοιράσουμε στο διπλανό μας που δεν έχει να φάει. Είναι εμφανές για όποιον ακούει ότι η πίστη σας προς το Θεό είναι δεδομένη, ή κάνω λάθος? Αγαπητέ μου, αν βέβαια το να πω ότι πιστεύω στο Θεό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και δεν ξέρω αν θα μπορούσα μπροστά στους Αγίους να τολμούσα να πω ότι και εγώ πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν προσπαθούσα να πιστεύω στον Ιησού Χριστό, όταν ήμουν στο Δέριο ειδικά, αυτή τη στιγμή δεν θα ήμουν εδώ για να μου μιλάτε. Θεωρείτε δηλαδή ότι από θαύμα ζείτε? Ακριβώς. Έχετε πέραν του θαύματος που βλέπετε μέσα από την παιδεία, γιατί και ο δάσκαλος θαυματοποιός είναι. Ακριβώς, όταν θέλει είναι πραγματικά θαυματοποιός. Μεταμορφώνει ένα ζώο σε άνθρωπο. Θέλετε να μας πείτε, γιατί ίσως γνωρίζουν λίγοι, την καταγωγή της έννοιας και ιδιότητας άνθρωπος, γιατί είναι κατά την ταπεινή μου άποψη copyright ελληνικό, παγκόσμια ελληνικό, και κάποιοι πρέπει να το κατανοήσουν, γιατί κάποιοι που έχουν τα νήματα του κόσμου θέλουν να τσακίσουν και να εξαφανίσουν την ταυτότητα του ανθρώπου, την ιδιότητα. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι ακροατές γνωρίζουν την ετυμολογία. Είναι το άνω θρόσκο, το κοιτώ δηλαδή προς τα πάνω, αυτό που πολύ απλά λέει και το Ευαγγέλιο μέσα στους στίχους του, το άνω σχώματας καρδίας. Άνω άνθρωπος σημαίνει να κοιτώ προς τα πάνω, την καρδιά μου την έχω προς τον ουρανό. Άνθρωπος λοιπόν είναι μόνο όποιος ζει, πατά στη γη, αλλά η ψυχή του είναι στον ουρανό. Θέλουν κάποιοι πάντως να μετατρέψουν μέσα από αυτή την παγκόσμια τάξη πραγμάτων που θέλουν να επιβάλλουν την αποδόμηση των θρησκειών, την αποδόμηση των εθνών, των κρατών, χρεώνοντάς τα και αποδομώντας τα, θέλουν να επιβάλλουν μια νέα κατάσταση πέραν και του Ορθοδόξου αλλά και του ελληνικού αρχαιολογικού πνεύματος. Αυτή είναι η αίσθησή μου, ότι στοχεύουν και ότι η Ελλάδα είναι το πρώτο πείραμα. Σαφώς, αν αυτό το πείραμα πετύχει στην Ελλάδα, θα πετύχει και οπουδήποτε αλλού. Ξέρετε όμως, είναι λίγο οξύμορο αυτό, αν σκεφτούμε ότι δύο κράτη γειτονικά σχετικά, και στην κοντινή γειτονιά και στην ευρύτερη γειτονιά, ευημερούν αυτή τη στιγμή, παρόλο που είναι 100% προσκολλημένα και στη θρησκεία και στην ιστορία τους. Το ένα κράτος είναι η γείτονας χώρα, η Τουρκία, μια χώρα η οποία μπορεί να είναι κοσμικό κράτος, αλλά από τη μία άκρη μέχρι την άλλη είναι γεμάτο τζαμί και μένει πιστή στην ιστορία, την ταρίχ που είχε ζητήσει να γράψει ο Μουσταφά και μάλλον το 1932. Και η άλλη χώρα είναι η Ρωσία, η αγιωμάνα αυτή χώρα, η οποία μέχρι και σήμερα μεγαλώνει τα παιδιά της φωνάζοντας ένα πράγμα: πίστη στο έθνος και πίστη στη θρησκεία. Άρα μήπως πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα αυτών των δύο κρατών και να πούμε το δικό μας όχι στην παγκοσμιοποίηση, να στραφούμε στην ιστορία μας και εμείς όπως οι Ρώσοι και οι Τούρκοι, αφού τόσο πολύ μας αρέσουν τα τουρκικά σύρια, αλλά ας παραδειγματιστούμε από αυτό το λαό. Αυτός ο λαός έχει το τσαγανό αυτή τη στιγμή να επιβάλλει σύριαλ σε εχθρικά κράτη όπως είναι το δικό μας για αυτούς, στη δική του διάλεκτο, την τουρκική, χωρίς καν να είναι μεταγλωτισμένα. Αυτός ο λαός τιμά την ιστορία του και τους ήρωες της ιστορίας του. Αφού λοιπόν αγαπάμε τόσο πολύ την Τουρκία, ας κάνουμε και εμείς το ίδιο. Ας παραδειγματιστούμε. Ας αγαπήσουμε τους Έλληνες ήρωες, ας αγαπήσουμε την ιστορία μας για να γίνουμε και εμείς εξίσου ισχυροί. Αγαπητή μου δασκάλα, το έκανε νομίζω ένα τηλεοπτικό κανάλι και αναδόμησε την ελληνική ιστορία. Ξέρετε, αυτό που λέει ο λαός μας, ότι όποιος κάβει το λάκκο του άλλου πέφτει μέσα. Ναι. Πιστεύω πως αυτή η σειρά του Sky, που αναφέρεστε προφανώς για την επανάσταση του 1821, τελικά ίσως ήταν καλό που έγινε. Και για τον παππού μου και τη γιαγιά μου, οι οποίοι συνοστήθησαν, στριμώχτηκαν. Ακριβώς, στα βιβλία που αναφέρουμε το σύστημα. Στη Σμύρνη, καταλάβατε, γιατί ήταν και ο πατέρας μου εκεί. Είμαι δεύτερη γενιά μικρασιάτης. Ναι. Και μάλιστα ο αδερφός μου έχει πολεμήσει και το 1974 στην Κύπρο. Μας ακούνε και στην Κύπρο, να στείλουμε φιλιά στην
Άννα, η οποία στέλνει την αγάπη της σε εσάς και το σεβασμό της. Γιατί και εγώ στην Κύπρο. Την αγάπη μου και χρόνια πολλά, γιατί προχθές 1 Απριλίου έτσι γιορτάσαμε τους ήρωες, θυμηθήκαμε τους ήρωες της ΕΟΚΑ και τον αγώνα που έκαναν για την Ένωση και την απελευθέρωση τους από τους Άγγλους. Και να πούμε ότι εκεί υπάρχει μια εφάμιλης αξίας και ποιότητας δασκαλωμάνα όπως εσείς, η οποία έδωσε και. Επιτρέψτε μου, δεν είναι εφάμιλη. Εκείνη είναι η δασκάλα, η κυρία Ελένη Φωκά. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει στην κυρία Ελένη Φωκά. Είναι το πρότυπό μου. Κανένας μας δάσκαλος αυτή τη στιγμή εν ενεργεία, είτε και εν ενεργεία είτε και συνταξιούχος, δεν μπορεί να φτάσει το ύψος της κυρίας Ελένης Φωκά. Δηλαδή είναι ανεπανάληπτη κυρία. Σας θυμά, πού την τιμάτε? Είναι το πρότυπό μου. Δεν θα τολμούσα να μη θυμάμαι το όνομα της κυρίας Ελένης Φωκά. Την έχω γνωρίσει. Σας θυμά που την τιμάτε. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να ολοκληρώσω αυτό το Sky, αλλά και η κυρία Ρεπούση που συνέγραψαν το βιβλίο της ιστορίας για το συνωστισμό, όπως αναφέρατε και εσείς πριν. Στην ουσία, άθελά τους έκαναν ένα μεγάλο καλό στους Έλληνες. Μας ανάγκασαν να ξαναδιαβάσουμε την ελληνική ιστορία, γιατί μας βγήκε από μέσα αυτό το ελληνικό δαιμόνιο και θέλαμε να αποδείξουμε πως δεν είναι αλήθεια ούτε αυτά που λέει αυτός ο τηλεοπτικός σταθμός, ούτε αυτά που έχουν συγγραφεί σε αυτό το βιβλίο. Και ίσως ήταν μια καλή αφορμή για να ξαναδιαβάσουμε την ιστορία μας και να τη θυμηθούμε και να τη βιώσουμε για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε αυτά τα πράγματα που είχαν λεχθεί οι ανακρίβειες. Οπότε, ίσως καμιά φορά μας χρειάζεται λίγο κάποιος να μας τσιμπήσει, ας το πω έτσι απλά. Να μας ταρακουνήσει, ναι. Να μας ταρακουνήσει για να ξυπνήσουμε. Είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή εκτός ραδιοφώνου για τη νέα σχολική πραγματικότητα που θα βιώσουν οι Θρακιώτες πάνω στη Θράκη από τη νέα σχολική χρονιά. Λόγω του ότι το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, η χρηματοδότηση του οποίου κάλυπτε τις ανάγκες των ολοήμερων σχολείων και των αναπληρωτών, κόβεται λόγω οικονομικής κρίσης. Τη νέα σχολική χρονιά στη Θράκη θα κλείσουν πάρα πολλά ολοήμερα, θα συμπτυχθούν πάρα πολλά σχολεία. Με αποτέλεσμα, ο Έλληνας στρατιώτης που αυτή τη στιγμή βλέπει τη γη του να καταπατάται από τους πράκτορες του τουρκικού προξενείου. Βλέπει ότι τα παιδιά του δεν έχουν πλέον σχολείο για να πάνε από τις 2 η ώρα το μεσημέρι και μετά. Και ακόμη και το πιο απλό και αυτονόητο, δεν έχει ούτε ένα πιάτο φαΐ για να δώσει στα παιδιά του. Νιώθει εγκαταλελειμμένος από την Αθήνα, νιώθει εγκαταλελειμμένος σε αυτή την ακριτική περιοχή από τους υπόλοιπους Έλληνες. Σκεφτήκαμε λοιπόν μια ομάδα δασκάλων, αυτό το δασκάλο που δεν φορούν τα ρολόγια στα χέρια και είναι πραγματικά δάσκαλοι, να πάρουμε τις οικογένειές μας, να μετατεθούμε στην περιοχή από τη νέα σχολική χρονιά, να εργαζόμαστε κανονικά τα πρωινά στα δημόσια σχολεία και να φτιάξουμε ένα σχολικό, ένα πνευματικό κέντρο που θα λειτουργεί από τις 2 η ώρα το μεσημέρι και μετά, μία κυβωτός πνεύματος που θα έχει το όνομα της Μπουμπουλίνας της Θράκης, θα λέγεται κυβωτός Δόμνας Βυσβίζη. Είναι η ηρωίδα του 1821 από τη Θράκη που με τα καράβια της κατατρόπωσε τον τουρκικό στόλο. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα σχολείο που θα παρέχει συσίτιο στα παιδιά, καθημερινή σχολική προετοιμασία από τις 2 η ώρα το μεσημέρι και μετά, και θα έχουμε και τμήματα ενηλίκων για εκμάθηση αρχαίων ελληνικών, για σεμινάρια βυζαντινολογίας. Θα έχουμε μια γενικότερα πανεπιστημονική προσέγγιση για να ενώσουμε όλες τις επιστήμες και ως πνευματικοί άνθρωποι να σταθούμε δίπλα στο Θρακιώτη που αυτή τη στιγμή νιώθει εγκαταλελειμμένος. Ο σύζυγος πρέπει να είναι χαλκέντερος. Δηλαδή, πέστε μας δύο λόγια και για αυτόν. Γιατί πίσω από μια μεγάλη γυναίκα βρίσκεται ένας μεγάλος άντρας. Δεν είναι μόνο πίσω από ένα μεγάλο άντρα μια μεγάλη γυναίκα. Να το αντιστρέψω. Έχουμε τις ίδιες απόψεις. Είναι ο Έλληνάς μου, όπως λέω χαρακτηριστικά, και πορευόμαστε σε όλα. Είμαστε σε στρατιώτες. Να του μεταφέρετε την αγάπη μου. Ευχαριστώ. Και τη συγγνώμη μου για την υπομονή του. Αλίμον, αλίμον. Να ξέρετε ότι και φαίνεται αυτό, νομίζω, ότι αγαπητικά σας έχουμε στην παρέα μας. Και αν ο δρόμος σας ποτέ έρθει από τα ιστορικά αυτά μέρη που είναι ματωβαμένα, αυτά τα μέρη εδώ που πατώ, γνωρίζετε ότι έχω την ευτυχία να βρίσκομαι ανάμεσα σε ένα ιστορικό τρίγωνο το οποίο έχει καθορίσει την παγκόσμια ιστορία στο διάβα των χρόνων. Γοργοπόταμος, Θερμοπύλες, Αλαμάνα, νομίζω τα σχολεία απλά περιτεύουν. Ακριβώς. Και όμως αυτό το άγαλμα του Λεωνίδα έχει πεταχτεί στην κυριολεξία από την διαβάζετε τη σκέψη μου αυτή, από το νέο σχεδιασμό. Μα έχω δημιουργήσει και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης μια ομάδα όπου διαμαρτύρομαι για την εγκατάλειψη. Όταν βρίσκεται σε μη κέριο σημείο, ούτως ώστε να είναι ορατό και να μπορεί να είναι επισκέψιμο το μνημείο, το παγκόσμιο μνημείο της μεγαλύτερης μάχης των μαχών, της μητέρας των μαχών. Έτσι εγώ θέλω να πιστεύω προσωπικά. Εσείς θα με διορθώσετε, δασκαλά είστε. Να το έχουν πεταμένο 1,5 χιλιόμετρο. Ναι, δυστυχώς πλέον δεν είναι ορατό από το δρόμο και δεν έγινε τυχαία αυτό. Και εμένα έγινε, γιατί όποιος θυμάται τις Θερμοπύλες θα θυμάται πως είναι Έλληνας και έχει πάντα το αιώνιο εθνικό δίλημα μπροστά του, το ελευθερία ή θάνατος. Οπότε καλό θα είναι να μην θυμίζουμε στον Έλληνα ότι πάντα επιλέγει την ελευθερία του και δεν επιλέγει τον πνευματικό του θάνατο. Θα σας πω το εξής. Είναι αρκετά οξύμορο για όσους
όμως δεν είναι Έλληνες, το ότι ο Έλληνας επιλέγει να σημάται στην ιστορία του όχι τόσο τη μάχη στη Σαλαμίνα, όχι τόσο τη μάχη στο Μαραθώνα, αλλά άλλη έχει μέσα του ως μάχη νίκης τις Θερμοπύλες. Μόνο ο Έλληνας έχει τη δύναμη να μετατρέψει την ήττα σε νίκη, γιατί πολύ απλά μόνο ο Λεωνίδας μπορεί να πει και κάθε Λεωνίδας Έλληνας μολόν λαβέ στον εχθρό του. Όσοι λοιπόν προσπάθησαν να παραγωνίσουν τον Λεωνίδα και να μην είναι πλέον ορατός από τον δρόμο, αυτή τη στιγμή πραγματικά απέτυχαν, γιατί κατάφεραν να γεννήσουν τον Λεωνίδα μέσα μας. Πιστεύω πως σήμερα δεν υπάρχει Έλληνας που μέσα του να μην κρύβει ένα Λεωνίδα. Θέλω να πιστεύω πως όλοι έχουμε πνίξει μέσα μας τον εφιάλτη. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω το συλλογισμό σας ως άντρας, αν πως σαν άντρας θα με μαλώσετε, δεν είναι? Ακριβώς. Γιατί δεν είστε κατά παρομοίωση άντρας, είστε κατά ορισμό. Σαν Έλληνας, ως Έλληνας. Ακριβώς. Ως άντρας, αισθάνομαι το ελάχιστο που μπορεί να αισθάνομαι ως άντρας λόγω του Λεωνίδα. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί αν κανείς αναζητήσει τα πρότυπα, τα χουέλια, τα σημάδια, τα ίχνη της ιστορίας, που λέει και ο Καργάκος, ο δάσκαλος Καργάκος, συγγνώμη, ξεχνάμαι εγώ και μιλάω στον Ενικό εδώ, γιατί η εκπομπή είναι παρέα με τον Νίκο. Και μιλάω για τέρατα στον Ενικό. Καταλαβαίνετε πόσο θράσος έχω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ζητώ συγγνώμη. Όχι, είναι απλός άνθρωπος ο κ. Καργάκος. Και τον αγαπώ έτσι σαν δάσκαλο, ακριβώς. Και συγκινούμε έτσι, όταν τον θυμάμαι και όταν κουβεντιάζουμε. Αισθάνομαι λοιπόν ότι αυτό που λέμε άντρας, φιλότιμο, τιμή, αξιοπρέπεια, τα χαρακτηριστικά του άντρα, μερικά από αυτά είναι μέσα του, ο λόγος του, η ευθύτητά του, η αποφασιστικότητά του, η επιμονή του, η υπομονή του, η λογική του, η κρίση του, η αντίληψή του, ο σεβασμός του, respect, δεν λέμε στα ελληνικά. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία όλα τα έχει ο Λεωνίδας. Η αυτοθυσία του, αν κανείς μπορεί να αναζητήσει το πρότυπο του άντρα, το απόλυτο πρότυπο του άντρα, είναι ο Λεωνίδας. Εάν δεν υπήρχε, να το πω αντιστρόφως ανάλογα, εάν δεν υπήρχε ο Λεωνίδας, ποια αίσθηση θα είχε ο άντρας ως άντρας σήμερα? Δεν θα υπήρχε η λέξη αυτόν. Άντρας, γιατί ετυμολογικά όσοι γνωρίζουν αρχαία ελληνικά ξέρουν πως άντρας σημαίνει ανδρεία. Οπότε δεν θα υπήρχε καν ο όρος άντρας. Πολύ ωραία. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι αν οι άντρες έχουμε μεγάλη υποχρέωση, να το πω, χρέωση στο Λεωνίδα, διότι η υπόστασή μας έχει μεγάλο κομμάτι μέσα από την θυσία του. Και μέσα από την θυσία του Ιησού, πάλι εμείς οι Έλληνες, εν πάση περιπτώσει, που είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι και έχουμε και τις δύο κληρονομιές, και του χριστιανικού Ορθόδοξου πολιτισμού. Το ένα είναι συνέχεια του άλλου, δεν μπορούμε να τα κατακαιρματίσουμε από την ελληνική ιστορία. Υπάρχει όμως αυτή η αίσθηση ότι το ένα ήταν εις βάρος του άλλου. Κοιτάξτε, σαφώς από απλούς εκφραστές της κάστοτε θρησκείας, είτε της αρχαίας πατρός θρησκείας, είτε της χριστιανικής θρησκείας, γίναν κάποια λάθη. Αυτά δεν μπορεί να τα ερευνηθεί κανείς, γιατί είναι ιστορικά λάθη. Έχω όμως να πω τούτο, ότι ο χριστιανισμός βρήκε την απόλυτη εφαρμογή του όχι τόσο στην περίοδο μετά Χριστόν, όσο στην περίοδο προ Χριστού σε δύο πρόσωπα. Κανένας άλλος, πιστεύω, χριστιανός δεν υπήρξε πιο πιστός πριν από τη γέννηση του Χριστού, όσο ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας. Πιστεύω ότι είναι η πρώτη πραγματικά πιστή οπαδή του Χριστού εν αγνία τους πριν τη γέννηση του Χριστού. Και αν με επιτρέπετε, και ο ένας από αυτούς τουλάχιστον, ο Σωκράτης, και τον θεωρώ πνευματικό μου δάσκαλο μέσα από τα γραφόμενά του. Είμαι δηλαδή σοκρατικός με τα μπούνια, να το πω έτσι. Ναι, και το βρίσκω αρκετά συνετό, απόλυτα συνετό, γιατί ο Σωκράτης επέλεξε αυτό που λέγανε οι αρχαίοι το κατ' ανάγκην πείθεστε της νόμης, όπου ανάγκη δεν εννοούμε τον όρο ανάγκη όπως τον εννοούμε εμείς σήμερα. Ανάγκη οι αρχαίοι Έλληνες όριζαν το να πιστεύεις σε κάτι από εσωτερική σου ανάγκη, να πηγάζει από μέσα σου χωρίς να έχεις πάνω από το κεφάλι σου κάποιον που να στο επιβάλλει. Όριζε λοιπόν να ζει ατύχιστα στη ζωή του, δηλαδή χωρίς να χρειάζονται κάποια τύχη να του ορίζουν την πίστη στους νόμους, και γι' αυτό και μέχρι το τέλος, ποιο ήταν το ανώτερο μάθημα που παρέδωσε ο Σωκράτης? Το ότι ήπιε το κόνιο μπροστά στους μαθητές του. Ήταν το πιο σημαντικό του μάθημα. Απέδειξε με τις πράξεις του ότι πολύ απλά πρέπει να υπακούμε τους νόμους, ακόμη και όταν είναι δυσάρεστοι για εμάς. Η κυρία Ραλή από την πανέμορφη Χαλκιδική, μέσω του διαδικτύου, μου ζήτησε να μεταφέρω την συμπάθεια και την αγάπη της προς το πρόσωπό σας και το σεβασμό της. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, δεν την φοβόμαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Είναι ένα όπλο στα χέρια μας. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για το καλό, να ενώσουμε, να δικτυώσουμε, να μεταφέρουμε, να διαδώσουμε και όχι να κλείσουμε μάτια, διότι δυστυχώς, να πω και εγώ τα δικά μας, δεν είμαι περήφανος για το δημοσιογραφικό λειτουργήμα για όλους τους συναδέρφους μου και για όλα τα μέσα ενημερώσεως, τα οποία δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε να επιτείνουν ένα άλλο έργο, ίδιο με το δικό σας, παιδευτικό, εκπαιδευτικό, δυστυχώς
ικανοποιούν τις ορέξεις και τις επιθυμίες των ιδιοκτητών. Αυτό το κοινό, ότι παντού υπάρχουν καλοί εκφραστές του λειτουργήματος και άνθρωποι που δεν εκφράζουν το λειτουργήμα. Έχουμε σε όλους τους κλάδους. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια, να μην ισοπεδώνουμε, γιατί έχουμε περάσει σε μια αυτοκτονική νοοτροπία, ισοπεδωτική. Ναι, ζούμε στην περίοδο της αμφισβήτησης των πάντων. Δεν είναι κακό αυτό. Νομίζω ότι εμείς δεν περάσαμε και περίοδο αναγέννησης. Ίσως περνάμε μια περίοδο, θα περάσουμε γρήγορα, στα γρήγορα πρέπει να γίνει γρήγορα αυτό. Μια περίοδο μεσαιωνική, αυτή ζούμε, ή κάνω λάθος? Όχι, απόλυτα δίκιο έχετε. Και πολιτικό μεσαίωνα και κοινωνικό και οικονομικό και πάνω απ' όλα πνευματικό. Έχω την αίσθηση ότι η Ρώμη δεν έπεσε ποτέ. Ποια είναι η γνώμη σας? Εγώ νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια τεράστια ρωμαϊκή αρένα και ότι οι άνθρωποι χάνονται και από τον Χριστό αλλά και από τον Σωκράτη, το δρόμο που χάραξαν, τα δύο αυτά πρόσωπα που χάραξαν την ιστορία της ανθρωπότητας, και ξεφεύγοντας από εκεί αρχίζουν και αποκτηνώνονται. Χάνουν δηλαδή την αναζήτηση της αλήθειας. Πιστεύετε ότι υπάρχει αλήθεια, αυτή η αλήθεια με κεφαλαίο στα πράγματα? Διότι στις συζητήσεις που γίνονται σήμερα στους νεοέλληνες, στην καθημερινότητά μας, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι ο καθένας έχει ένα τμήμα της αλήθειας, το υποκειμενικό, το οποίο επιχειρεί να αποδείξει ότι είναι το δικό του το σωστό και όχι του άλλου. Υπάρχει δηλαδή ένας πολυκερματισμός και ατομισμός, εγωισμός, ο οποίος τυφλώνει και απομονώνει, μονώνει την κοινωνική ένωση, αυτό που λέμε αλληλεγγύη που λέτε, και κοινωνία, απομονώνει και διασπά τον καθέναν μας και κόβει από το κοπάδι τα πρόβατα και τα τρώει ο λύκος. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το μήνυμα τώρα των ημερών που έρχονται, των Αγίων ημερών που έρχονται, και ελπίζω για την πατρίδα και για εσάς να είναι, για όλους μας να είναι, όσο γίνεται πιο ανθρώπινο. Γιατί θα υπάρχουν οικογένειες που δεν θα έχουν ούτε το αρνί τους να κάνουν το Πασχαλινό Αυγό. Το Πασχαλινό Αυγό. Και παρόλα αυτά είμαστε ξεκομμένοι, σαν περίπου, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Τι εννοώ? Μια οικογένεια που χτυπιέται από το παιδί της από ναρκωτικά και συσπυρώνεται, κλείνεται δηλαδή μέσα στο καβούκι της, κλείνει το πρόβλημα μέσα και εκεί αρχίζει να τρώει ο καρκίνος όλη τη φαμίλια. Κάτι που είναι λάθος σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι οποίοι λένε πως πρέπει αντιθέτως το πρόβλημα να εξωτερικευθεί άμεσα, να κοινωνικοποιηθεί το πρόβλημα δηλαδή, γιατί μόνο έτσι έχει ελπίδα σωτηρίας. Εδώ ο φαρμακοποιός, παραδείγματος χάρη, που αυτοκτόνησε, έκλεισε το πρόβλημα μέσα του, όπως πιστεύω ολόκληρος ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή. Αυτό επιχειρείται, να κλειστεί ο Έλληνας μέσα του, και αυτό γίνεται, και αυτό θα οδηγήσει σε απομόνωση και αυτοκαταστροφή. Αν λοιπόν θέλετε να το προσεγγίσουμε με βάση το μήνυμα των ημερών, έρχεται η εβδομάδα των παθών, ακριβώς, την εβδομάδα. Ακριβώς. Ας φέρουμε λοιπόν λίγο τα ευαγγελικά ακούσματα που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα, ας τα μεταφέρουμε στην πραγματικότητα την ελληνική. Ας βάλουμε στη θέση του Πιλάτου την κυρία Μέρκελ, ας βάλουμε στη θέση του Χριστού τους Έλληνες και ας βάλουμε στη θέση των υπολείπων κρατών τον Βαραβά. Τι φωνάζουν όλοι για την Ελλάδα που είναι το φως? Σταύρωσον, σταύρωσον, όλοι να σταυρώσουν τον Έλληνα, δεν φωνάζουν? Η κυρία Μέρκελ νύπτει τα σχήρα της και εμείς θα ακολουθήσουμε το δρόμο για το Γολγοθά. Αν όμως θα διαβάσουμε μέχρι το τέλος την Ευαγγελική Περικοπή, θα δούμε πως για τρεις μέρες θα πρέπει να κατεβούμε στον κάτω κόσμο και μετά θα έρθει η Ανάσταση. Οπότε η αλήθεια που πρέπει να βιώσουμε, για να κάνουμε έτσι λίγο και επαναφορά σε αυτό που μου είπατε πριν για την αλήθεια, ποια είναι η πραγματική αλήθεια που βιώνει ο Έλληνας σήμερα και τι θα πει αλήθεια. Πιστεύω πως η αλήθεια βρίσκεται κάπου ανάμεσα εκεί που την όριζαν και οι Πυθαγόροι, οι μαθητές του Πυθαγόρα. Οι Πυθαγόροι λοιπόν έλεγαν πως υπάρχει η αλήθεια των ανθρώπων και υπάρχει και η αλήθεια των θεών. Όταν η αλήθεια των ανθρώπων πλησιάζει την αλήθεια των θεών, τότε βιώνουν πραγματικά την αληθινή πραγματικότητα, όσο και να ακούγεται ως πλεονασμός. Δεν ακούγεται καθόλου ως πλεονασμός. Δεν ακούγεται καθόλου ως πλεονασμός. Είναι εξαιρετικά ακριβή έτσι όπως το τοποθετείτε. Είναι κάτι που κι εγώ, αν μου επιτρέπετε, έχω πει πως η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι δύο διαφορετικά πράγματα και πολύ γλαφυρά το περιγράφετε. Συνεχίστε παρακαλώ. Οφείλουμε λοιπόν σήμερα ως Έλληνες να πλησιάσουμε την αλήθεια μας και να την βάλουμε να καθίσει πάνω στην αλήθεια του Θεού. Πρέπει να ανεβούμε όλοι το Γολγοθά με αξιοπρέπεια, ίσως να μην βρεθεί καν ένα Σίμωνας Κυριναίος δίπλα μας. Πρέπει όλοι να αντέξουμε τα καρφιά που θα μπουν στα χέρια και στα πόδια μας. Που έχουν αρχίσει. Πρέπει έχουν όλοι αρχίσει. Να αντέξουμε τις ηρωνίες και τις επιγραφές του τύπου Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων. Δηλαδή, δείτε τους Έλληνες, αυτούς που είχαν τον αρχαίο πολιτισμό και ήταν οι πνευματικοί άνθρωποι κάποτε. Να μην ξεχνάμε όμως ότι σε τρεις μέρες θα έρθει ξανά η Ανάσταση. Όσο για τον κύριο αυτό που επέλεξε προχθές να διαμαρτυρηθεί μέσα από την αυτοκτονία, εύχομαι ο Θεός πραγματικά να τον αναπαύσει και το εννοώ. Θα σας πω όμως το εξής. Ο Έλληνας, όχι ο Έλληνας της ταυτότητας, αλλά ο Έλληνας που γράφει Έλληνας στην ψυχή του. Δεν αυτοκτονεί ποτέ.
οφείλει να έχει ως παράδειγμα όχι τον Ιούδα, αλλά τον Άγιο Πέτρο. Ο Άγιος Πέτρος μπορεί να αρνήσει και τρεις φορές τον Χριστό, αλλά δεν πήγε να αυτοκτονήσει. Επέλεξε να δακρύσει, επέλεξε να μετανοήσει και επέλεξε μετά να ζήσει και να χαρίσει τη ζωή του στον Χριστό. Βλέπετε, ο Ιούδας δεν κατάφερε να μπει στο πάνθεον των Αγίων, γιατί πολύ απλά δεν βρήκε το κουράγιο να πει μία λέξη, το ήμαρτον. Συγγνώμη, έσπαλα. Ακριβώς. Και ξέρετε, αυτό το ήμαρτον, το αμάρτησα, λίγοι ξέρουμε Έλληνες που σημαίνει πως έχασα το στόχο μου. Οι αρχαίοι Έλληνες όταν έλεγαν πως αμαρτάνω, εννοούσαν πως στο στόχο που βάζουν για να πετύχουν με το βέλος τους, δεν πέφτει το βέλος στο κέντρο. Αμαρτία για τους αρχαίους Έλληνες αυτό σημαίνει. Να μην επιτυχάνω το στόχο μου. Χάσαν το δρόμο. Άρα όλοι εμείς οι Έλληνες αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει την ύψιστη αμαρτία. Έχουμε χάσει το στόχο μας. Τη θέωση, το να γεμίσουμε όλη τη γη με αυτό το φως της Ελλάδας. Είμαστε λοιπόν οπαδοί του Πέτρου και όχι του Ιούδα. Θέλω να σας πω πριν σας καληνυχτήσω και σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που κάναμε και να συμπληρώσετε ό,τι άλλο θέλετε. Απλά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω πριν κουραστείτε. Δεν θέλω να σας αφήσει μια γεύση κόπωσης. Όχι, αντιθέτως, είναι μεγάλη χαρά να συνομιλούμε και δεν το λέω από ευγένεια. Απλά το εννοώ. Είναι πραγματικά πολύ ευχάριστη συνομιλία. Και θα ήθελα να μας δίνετε τη χαρά, κυρία Χαρά, όταν ο χρόνος σας το επιτρέπει, να σας έχουμε. Εγώ νιώθω ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε κατά κάποιο τρόπο ένα είδος μαθήματος. Έχει διευρυνθεί η τάξη μου. Ναι, εγώ και μαθαίνω από εσάς, εσείς μαθαίνετε από μένα. Νομίζω γίνεται μια ανταλλαγή γνώσεων και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Νομίζω ότι γίνεται μυσταγωγία, γιατί αυτή, ακριβώς, η ώρα, αυτή η ώρα είναι η ώρα που ο Έλληνας έχει μαζέψει όλα τα φορτία του και τα έχει στην πλάτη, στην ψυχούλα. Ακριβώς. Και προσπαθεί να γύρει για να ξαποστάσει, για να ξημερώσει νέα μέρα, για να δώσει τη μάχη του. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι ο περήφανος αυτός λαός που έχει αμαρτήσει, έχει χάσει το στόχο του δηλαδή, ότι έχασε τις αξίες του και τα ιδανικά του, ότι μέσα του σιγοκαίνε οι αρχές και οι αξίες και η φλόγα. Και ελπίζω κι εγώ όπως κι εσείς. Ο καιρός γαρεγγής, λέτε. Θα σας πω το εξής. Η κατάλληλη στιγμή μοιάζει με ένα τρένο στο οποίο θέλουμε όλοι να ανεβούμε, αλλά δεν ξέρουμε τι ώρα περνάει. Γι' αυτό πρέπει πάντα να είμαστε στο σταθμό έτοιμοι. Δεν ξέρω αν έχει πλησιάσει ο καιρός, αν πλησιάζει. Ξέρω ότι όλοι πρέπει να είμαστε ανα πάσα στιγμή έτοιμοι να ανεβούμε σε αυτό το τρένο. Και ένα τελευταίο. Λένε κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν μελετήσει ίσως καλά ή δεν έχουν αγαπήσει όσο πρέπει το Χριστό, πως όταν ήταν στο Σταυρό, αυτό που είπε στον πατέρα του ήταν «Μη μου δίνεις αυτό το πικρό το ποτήρι». Και πως εκεί έδειξε αδυναμία και έδειξε τον ανθρώπινο του τάχα, την ανθρώπινη του υπόσταση. Κάτι που εγώ δεν το πιστεύω. Έχω την αίσθηση ότι ο Χριστός στο Σταυρό πήγε πικραμένος, γιατί ενώ ήρθε για να θυσιαστεί για όλους μας και πήρε τις αμαρτίες όλων μας στην πλάτη του ως πρόβατο, ως ο μόνος αθώος, η μεγάλη του η πίκρα δεν ήταν ότι θα σταυρωνόταν, ούτε οι δοκιμασίες του, αφού τις γνώριζε από πριν. Άλλωστε γι' αυτό ήρθε. Αλλά ένα μεγάλο μέρος της πικρίας του και του ποτηριού που έπινε εκείνη την ώρα ήταν ακριβώς η απώλεια του εμπιστότερου, ενός από τους πιο έμπιστους μαθητές του, μάλιστα τον είχε κάνει και ταμεία, έτσι δεν είναι, τον Ιούδα, ο οποίος δεν είπε ήμαρτον. Δηλαδή έχασε την ψυχή του ενώ μπορούσε να σωθεί. Μπορούσε, παρότι παρέδωσε τον Ιησού, να μετανοήσει και την ώρα της μετάνοιάς του, αντί να πάει να απολέσει την ψυχή του, να ζητήσει συγγνώμη, ήμαρτον. Έχω την αίσθηση λοιπόν εγώ, ο ταπεινός, ο αδαής, ότι το πικρό ποτήρι στη συνομιλία που έκανε ο Χριστός με τον πατέρα του, τον Κύριο, δεν ήταν ο πόνος. Έδινε μάλιστα και συμβουλές πάνω από το Σταυρό, η μητέρα του, σαν μάνα Ελληνίδα, όπως η Ελληνίδα η μάνα άρχισε την κλάψα, και έτσι αντίστοιχε. Να ο γιος, εγώ θυσιάζομαι για όλους και εσύ κλαις. Λοιπόν, θύμωσε, στεναχωρέθηκε. Κατάλαβε τον πόνο της μάνας, αλλά τη μάλωσε με αγάπη. Πιστεύω ότι το πικρό ποτήρι, ένα μεγάλο μέρος του πικρού ποτηριού, ήταν το γεγονός ότι ο διάβολος πέτυχε μια νίκη, ένα πλήγμα δηλαδή, σημαντικό στο Μεσσία, εκείνη την ώρα που θυσιαζόταν για ολόκληρη την ανθρωπότητα, το δεξί του χέρι το περίμενε. Αυτή την αίσθηση έχω. Περίμενε μέχρι την τελευταία στιγμή να μην χαθεί, να μετανοήσει και να έρθει. Έχω την αίσθηση λοιπόν εγώ, ο ταπεινός, πως ένα μεγάλο μέρος της πικρίας ήταν αυτό. Το γεγονός ότι απολέστη τόσο άδοξα και τόσο άσκοπα, ενώ μπορούσε να σωθεί από τον εγωισμό του και τη φιλαργυρία του. Θέλω να το καταθέσω και να μου πείτε την άποψή σας, κλείνοντας με αυτό την κουβέντα μας, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτό προς όλους ότι ο Χριστός δεν ήταν ένα παιδάκι σαν και εμάς. Ήταν τέλειος
άνθρωπος και όσο τέλειος ήταν, τόσο τέλεια και πόνεσε. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να αντέξει κάποιος τρεις μέρες από εμάς, θα αντέχει ώρες. Παρ' όλα αυτά, την ώρα του μαρτυρίου, συνέβη να τον έχει προδώσει ο καλύτερός του, ο δεξιόν, ο εμπιστότερός του, να τον έχει πονέσει αυτό, γιατί ποιον θα, δεν θα πόναγε. Ποιον δεν πονάει να τον προδώσει ο αδερφός του, το αίμα του. Ήταν ένα απολωλός πρόβατο που δυστυχώς δεν επέστρεψε ποτέ. Ακριβώς, χάθηκε η ψυχή. Ήταν η μεγαλύτερη ήττα εντός εισαγωγικών του Μεσσία εκείνη τη στιγμή. Ο πόνος ήταν αφόρητος, όχι από, τόσο από τις πληγές του, όσο από την ψυχή που έπρεπε να έχει σωθεί. Και το γεγονός ότι απαξιώνουμε τον Ιούδα και βγαίνουν του τύπου μηνύματα του τύπου ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα. Δηλαδή, μετατρέπουμε το λάθος δρόμο ως σωστό δρόμο. Κοιτάξτε, αυτό το κάνουν απλά οι προδότες. Είναι απίστευτο. Να βρουν ένα καλό σύνθημα και ένα καλό άλλο στην προδοσία τους, έτσι. Είναι απίστευτο, γιατί είπατε πριν ότι η Ελληνίδα μάνα πρέπει να επιστρέψει στην οικογένειά της. Ακριβώς. Και όσες μάνες το καταλάβαν αυτό που είπατε. Διότι ήταν πάρα πολύ σκληρό και ηχηρό αυτό που είπατε, όσο και γλυκά και αν το καταθέσατε. Εγώ το κράτησα. Όχι, λοιπόν. Το εννοώ και πρακτικά, όχι έτσι. Μόνο ως φυσική παρουσία. Ναι, διότι αυτή την ώρα, και πρακτικά. Διότι ναι. Γνωρίζετε ότι αυτή την ώρα 8, 9 στα 10 ζευγάρια διαλύονται, έτσι. Ακριβώς και κυρίως και τα αποτελέσματα... η μητέρα ξανά να επιστρέψει στην κουζίνα της, να ξαναμαγειρέψει το ζεστό το ελληνικό φαγητό με πολύ αγάπη, να μαζέψει την οικογένειά της γύρω από το τραπέζι, να σιδερώσει τα κυριακάτικα ρούχα για την εκκλησία, να αναγεννηθούν αυτές οι αξίες, οι απλές, οι καθημερινές που είχε η ελληνική οικογένεια και επιβίωσε και το 40 και το 21. Και στον άντα της να επιστρέψει, θα έλεγα. Ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Χαρά Νικοπούλου, δασκάλα. Υποκλεινόμαστε, λένε όλοι οι ακροατές, με όσους έχω επαφή, για το ήθος σας, την ελληνικότητά σας, τη λεβεντιά σας, τη γλυκύτητά σας και το μάθημα αξιοπρέπειας και ελληνισμού που μας παραδώσατε σήμερα. 10 τέτοιες χρειαζόμαστε. Έχουμε αρκετές περισσότερες και πιστέψτε με, και οι πιο ζωντανές και καλύτερες. Και το εννοώ αυτό που σας λέω, γιατί τις έχω βιώσει τις δασκάλες στη Θράκη. 10 τέτοιες. Να ξέρετε ότι το ράδιο Rumeli News είναι στο πλευρό σας, πλάι σας. Και με τις μικρές μας δυνάμεις, όπου χρειαστεί να ενημερώσουμε τον κόσμο στην Rumeli και στο διαδίκτυο για όποια δραστηριότητα που πιστεύετε ότι πρέπει να διαδοθεί, ούτως ώστε να ερεθίσει, να αφυπνίσει προς το καλό και της πατρίδας και της εκπαίδευσης, της παιδείας όλων, διότι όλοι έχουμε χρειά δασκάλων και σεβασμού. Πρέπει να ξαναβρούμε το σεβασμό μας προς τους δασκάλους, γιατί νομίζω ότι επειδή πριν μάλωσα λίγο τους δασκάλους, να μάλωσω τώρα και εμένα, εμάς δηλαδή τους μαθητές, διότι δεν ήμασταν πειθαρχημένοι, δεν πειθαρχήσαμε. Δεν φταίνε μόνο οι δάσκαλοι δηλαδή, αλλά φταίμε, ξεχάσαμε να σεβόμαστε, να μαθαίνουμε τα παιδιά μας να σέβονται τους δασκάλους. Νομίζω ότι ένας δάσκαλος σήμερα έχει πάρα πολύ λίγα εφόδια, έτσι όπως είναι το σύστημα, για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Σίγουρα. Εγώ κλείνοντας την τόσο όμορφη ραδιοφωνική φιλοξενία που είχα στην εκπομπή σας, θα ήθελα να πω το εξής. Θα ήθελα να προτρέψω όλους τους Έλληνες να ζήσουν χριστιανικά, να έχουν ως παράδειγμα την ιστορία του Χριστού μας, να βιώσουν οι ίδιοι μέσα τους ψυχικά και πνευματικά την ιστορία του Χριστού, την πορεία, το μυστικό δείπνο, τη σύλληψη, την πορεία προς το Γολγοθά και την Ανάσταση, έτσι ώστε την Κυριακή του Πάσχα με μεγάλη περηφάνεια όλοι οι Έλληνες να τολμήσουμε, αφού βιώσουμε όλα αυτά, να πούμε αυτό που είπε και ο Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί ο Χριστός. Εύχομαι καλή Ανάσταση σε όλους τους Έλληνες και πνευματική και έθνη. Ο Χριστός μαζί σας. Σας ευχαριστούμε. Αμήν. Με όλους τους Έλληνες. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλή Ανάσταση στην πατρίδα. Καλή Ανάσταση. Σας ευχαριστούμε. Χαίρετε. Κάθε βράδυ στο ράδιο Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους των FM από τη Λαμία, από τις 10 έως τις 1, ελάτε στην εκπομπή Παρέα με τον Νίκο. Χωρίς κείμενα, χωρίς playlist, μια εκπομπή ελεύθερου σχολιασμού για όλα όσα μας καίνε. Αν αγαπάτε το αληθινό ραδιόφωνο, αν βαρεθήκατε να ακούτε συνέχεια τα ίδια, αν το ραδιόφωνο για σας σημαίνει ενημέρωση, επικοινωνία, διασκέδαση, μα κυρίως σεβασμό στον ακροατή, τότε ελάτε στην παρέα μας.
Κάθε βράδυ το ταξίδι ξεκινά στις 10. Συντονιστείτε. Μια εσωτερική παραγωγή του Radio Rumeli News. Την ετοιμάζει και την παρουσιάζει για σας ο Νίκος Αμούρκας. Live.